Τρίτο και τελευταίο μέρος Πελοποννήσι, το σήμερα η Πελοπόννησος, όπως είχαμε προαναγγείλει, σε αυτή την ενότητα, όπως και την προπροηγούμενη Τρίτη, παρουσιάσαμε την μέτρηση για το Δήμο Τρίπολης, έτσι και σήμερα, Παρασκευή, θα παρουσιάσουμε την δημοσκόπηση που έγινε από την εταιρεία Mark για το Πελοπόννησος News, το διαδικτυακό του ομίλου, εδώ, και αφορούσε το Δήμο Κορινθίων. Μαζί μου, και ευχαριστώ για άλλη μια φορά που είναι εδώ, ο Θωμάς Γεράκης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Mark, που έκανε τη δημοσκόπηση. Κύριε Γεράκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Κάπο, και σας και στους τηλεθεατές. Ο Νίκος Νικολόπουλος από την πρώτη News και από το Super FM το ραδιόφωνο, αλλά και την τηλεόραση του Action. Και ο Νίκος Φλαούνας, πάντα κάθε Παρασκευή εδώ, να σχολιάσουμε μαζί και να τρέξουμε τις κάρτες. Καλησπέρα και από μένα. Ξανά καλησπέρα. Ξεκινάμε λοιπόν, γιατί είναι αρκετές οι κάρτες που έχουμε να δείξουμε. Πρώτα ξεκινάμε με την ταυτότητα της έρευνας. Κύριε Γεράκη, πείτε δύο λόγια, γιατί πάρα πολλοί λένε και έχουν αρχίσει πάντα οι τελευταίοι και λένε τα δικά τους σχόλια τις τελευταίες δύο μέρες, πώς γίνεται η μέτρηση και πόσα άτομα, ηλικία και διαδικασία. Ναι, βεβαίως. Καταρχήν να πούμε ότι ο Δήμος Κορίνθου είναι σε σειρά πληθυσμού ο 57ος Δήμος της χώρας. Έχει, αν δεν με απατάει, γνώμη μου, γύρω στους 58.000 κατοίκους, αλλά στις τελευταίες δημοτικές εκλογές, επειδή οι ψηφοφόροι είναι λιγότεροι από τους κατοίκους, είχαν ψηφίσει 33.000 ψηφοφόροι. Ναι. Μιλάμε για ένα Δήμο μεγάλο, δηλαδή όπως είναι η Πετρούπολη, όπως είναι το Γαλάτσι, ένα τέτοιο Δήμο. Λοιπόν, έγινε λοιπόν η δημοσκόπηση σε δημότες του Δήμου Κορινθίων, 17 ετών και άνω, σε 600 νοικοκυριά. Αυτό είναι ένα δείγμα το οποίο για το μέγεθος του Δήμου θεωρείται μεγάλο, αν υπολογίσει κανείς ότι για το σύνολο της χώρας τα δείγματα τα οποία χρησιμοποιούμε με βάση τον νόμο Ρουσόπουλου είναι 1.000 νοικοκυριά. Εδώ έχουμε λοιπόν 600 νοικοκυριά αντιπροσωπευτικής επιλογής. Έγινε πρόσφατα από τις 12 έως τις 17 Δεκεμβρίου στο Δήμο Κορινθίων με πολυσταδιακή τυχαία δειγματοληψία. Ουσιαστικά δηλαδή το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό ως προς το φύλο, την ηλικία αλλά και την γεωγραφική κατανομή. Εργάστηκαν 24 ερευνητές και 2 επόπτες και είναι σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες δεοντολογίας για τη διεξαγωγή αλλά και τη δημοσιοποίηση των ερευνών κοινής γνώμης. Επαναλαμβάνω ότι η εταιρεία μας είναι στο ΣΕΔΕΑ, εγώ είμαι και γραμματέας του ΣΕΔΕΑ και πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσκοπήσεων. Άρα λοιπόν τηρούμε τους κώδικες δεοντολογίας για τη διεξαγωγή και δημοσιοποίηση ερευνών και συμμετέχουμε στο σύστημα ποιοτικού ελέγχου συλλογής στοιχείων. Ελεγχόμαστε δηλαδή για κάθε έρευνα που κάνει η εταιρεία Mark. Αυτά εν ολίγης η ταυτότητα της έρευνας. Μάλιστα. Δύο λόγια θέλω να επιμείνω, κύριε Γεράκη, για αυτό που μερικοί δεν μπορούν να το καταλάβουν, λέτε πέρα από την ηλικία και τη γεωγραφική κατανομή. Θέλω λίγο να το αναλύσετε αυτό. Γεωγραφική κατανομή σημαίνει ότι έχουμε τον Καλλικρατικό Δήμο Κορινθίων που έχουν μαζί μπει από το 2010 τέσσερι ακόμα δήμοι, ο Δήμος Άσου Λεχαίου, ο Δήμος Σαρονικού, ο Δήμος Σολυγίας και ο Δήμος Τενέας. Αυτή είναι περίπου το 35%, το 65% είναι ο Δήμος Κορινθίων. Άρα η διαστρωμάτωση που πήρατε για να κάνετε την έρευνα έχει και αυτή την παράμετρο. Προφανώς και είναι σημαντικό αυτό, ειδικά σε έρευνες Δήμων, διότι έχει να κάνει και με την εντοπιότητα των υποψηφίων. Αν για παράδειγμα ένας υποψήφιος είναι από το κέντρο της Κορίνθου ή κάποιος άλλος είναι από κάποια άλλη δημοτική ενότητα, έχει μια σημασία αν υπεραντιπροσωπεύεται ή υποαντιπροσωπεύεται η συγκεκριμένη ενότητα του υποψηφίου. Μπορεί να αδικηθεί δηλαδή ή να υπερτιμηθεί κάποιος υποψήφιος. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία το δείγμα, πέρα από τα δημογραφικά του χαρακτηριστικά, δηλαδή από το φύλο και την ηλικία, να είναι σωστό και ως προς τη γεωγραφική διασπορά του πληθυσμού. Και επίσης είχαμε και άλλο ένα στοιχείο, να είναι σωστό το δείγμα ως και τα πολιτικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Είχαμε θέσει δηλαδή μια ερώτηση, ποιο κόμμα είχατε ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές, ώστε να δούμε και να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα έχουμε και αντιπροσωπεύσεις ή υποαντιπροσωπεύσεις ως προς τα πολιτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, να είμαστε βέβαιοι ότι δεν έτυχε να απαντήσουν στη συγκεκριμένη έρευνα περισσότεροι νεοδημοκράτες ή περισσότεροι από το ΠΑΣΟΚ ή περισσότεροι το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ότι ρωτήσαμε ψηφοφόρους με τις σωστές αναλογίες από όλους τους πολιτικούς χώρους με βάση
τα αποτελέσματα των προηγούμενων εκλογών. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, έχουμε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα. Άρα, αν ειδικά για τους τηλεθεατές μας που ξέρουν από στατιστική, ένα τέτοιο δείγμα έχει μια απόκληση της τάξης του σύμπλην 3%. Αυτή είναι η μέγιστη θεωρητική απόκληση. Όταν χρησιμοποιείς λοιπόν ποσοστό στο δείγμα, δηλαδή έχεις και πλέον δικλείδες ασφαλείας όπως το φύλλο, η ηλικία, η απόκληση αυτή γίνεται ακόμη μικρότερη. Άρα λοιπόν είναι μια έρευνα μεγαλύτερης ακρίβειας από τη μέγιστη θεωρητική απόκληση που μάλιστα μας δίνει στατιστική. Πάμε στην πρώτη κάρτα που, όπως ξεκινάμε πάντα, είναι τα προβλήματα όπως τα βλέπουν στον κύριο Δήμο, που είναι της Κορίνθου, αλλά και στις δημοτικές συγγνώμη, ενότητες. Είναι η κάρτα σελίδα 4 και βλέπουμε το ερώτημα που είναι: ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Δήμου Κορινθίων και πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητες για τη Δημοτική Αρχή μέχρι 3 επιλογές. Είναι αυθόρμητη, θεωρώ. Ναι, αυθόρμητη. Βλέπουμε αρκετά προβλήματα. Ωστόσο, τα σημαντικότερα είναι αυτά που παίρνουν τις μεγαλύτερες κατανομές. Τις περισσότερες συχνότητες, όπως είναι στην πρώτη θέση, είναι τα σκουπίδια καθαριότητα. Έχω επαναλάβει και από αυτό το σταθμό ότι τα σκουπίδια καθαριότητα βρίσκονται στην πρώτη θέση όταν υπάρχουν σε δύο περιπτώσεις. Το πρώτο είναι όταν υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα με τα σκουπίδια και την καθαριότητα και αναφέρονται από τους δημότες πολύ περισσότερο. Το δεύτερο είναι όταν έχουμε να κάνουμε με δήμους που δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Οπότε το πρώτο που έρχεται στο δημότη για να πει είναι εντάξει, τα σκουπίδια, ας πούμε, και η καθαριότητα. Εδώ τώρα εσείς γνωρίζετε πολύ περισσότερο τι σημαίνει για την Κόρινθο. Το δεύτερο σε βαρύτητα πρόβλημα είναι το οδικό δίκτυο, οι δρόμοι, οι λακκούβες στα πεζοδρόμια. Και το τρίτο, έργα υποδομής, ίδρυυση, αποχέτευση με ένα ιδιαίτερο κέντρο βάρους όσον αφορά την ίδρυυση, το νερό κτλ. Εδώ, αν πάμε, κύριε Γεράκη, στην επόμενη, στην 5 σελίδα, που τα έχουμε αναδημοτική ενότητα, βλέπουμε ότι αυτό, το τρίτο δηλαδή, είναι τα έργα υποδομής ίδρυυσης αποχέτευσης, που στην προηγούμενη κάρτα ήταν τρίτο πρόβλημα, έχει επιβαρυνθεί λόγω των δημοτικών ενωτήτων, που είναι 43,2. Διότι οι δημοτικές ενότητες όντως δεν έχουν αποχέτευση, είναι ακόμα με το παλιό σύστημα, τώρα γίνεται μια προσπάθεια και προχθές η τελευταία δημοτική ενότητα, η μεγάλη του Δήμου Άσου Λεχαίου, πήρε νερό πόσιμο από τη Στυμφαλία. Άρα βλέπουμε εδώ μια πρώτη σύγκριση ότι ο μεν Δήμος Κορινθίων δεν το έχει αυτό το πρόβλημα, ενώ το έχουν οι δημοτικές ενότητες. Ναι, και βλέπουμε και διάφορες άλλες σοβαρές και σημαντικές στατιστικά διαφοροποιήσεις. Για παράδειγμα, το κυκλοφοριακό χωρίς στάθμευση, βλέπετε ότι το αναφέρουν περισσότερο όσοι μένουν στην Κόρινθο και πολύ λιγότερο όσοι μένουν στις άλλες δημοτικές ενότητες. Ένα θέμα που θέλω να δω εδώ είναι ότι στην πέμπτη θέση βλέπουμε και εδώ τα δέσποτα χαμηλά, αλλά τα βλέπουμε στην Κόρινθο. Ναι, βέβαια. Και τα βλέπουμε στην Κόρινθο. Να θυμίσουμε εδώ στην Τρίπολη. Στην Τρίπολη ήταν το πρόβλημα αριθμών 1. 50%. Το οποίο, ναι, το οποίο δεν το έχουμε συναντήσει σε κανέναν άλλο Δήμο. Κάνουμε κατεντάδες έρευνες σε πολλούς δήμους και εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό δεν το έχουμε ξανασυναντήσει ποτέ. Βέβαια. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι, κύριε Νικολόπουλε. Δεν νομίζω ότι έχω κάτι. Είναι λοιπόν, η ανάλυση που έχετε. Νίκο Φλαούνα. Νομίζω ότι, κύριε Γεράκη, επειδή είχα αυτή την πληροφόρηση και το έχουμε πει από εδώ, αλλά το λέω να το ακούσετε και εσείς σήμερα, αυτό που αναφερθήκατε με τα σκυλιά. Στην Τρίπολη, ένας από τους υποψηφίους που δεν ήταν και πολύ ευχαριστημένος, αμέσως ενεργοποιήθηκε, ενώ ο Νίκος ο Τσαμούλος, και αμέσως ενεργοποιήθηκε με δύο δελτία τύπου, είδα, και με επαφές που έκανε με συλλόγους. Όμως εδώ, εγώ βλέπω ότι είναι διαχρονικό αυτό το πρόβλημα με τα σκουπίδια και το οδικό δίκτυο. Πάντα στην κορυφή, πάντα σε όλα τα προγράμματα των δημάρχων είναι ότι θα το λύσουνε, και διατηρείται το ίδιο πρόβλημα για χρόνια. Μάλιστα. Ας δούνε στα προγράμματά τους τι θα κάνουν. Πάμε στην σελίδα 6, που το ερώτημα πάντα και αυτό μπαίνει σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Βρισκόμαστε στο τέλος της δημοτικής θητείας. Γενικά, πόσο ικανοποιημένος είστε σήμερα από την σημερινή δημοτική αρχή? Και βλέπουμε εδώ 40% θετική άποψη, αρκετά θετική και πολύ θετική,
ελάχιστα και καθόλου, το 59,2%. Ένα σχόλιο από εσάς, κύριε Γεράκη, το συναντάτε πάντα στους εν ενεργεία δημάρχους αυτή η κάρτα, και ποια είναι τα κρίσιμα ποσοστά για μια δημοτική αρχή, ότι αυτό πρέπει να το βελτιώσει, ή κάποιος που είναι πολύ χαμηλά στην Τρίπολη, το είχαμε βρει, ξέρω εγώ, 24%, 25%. Κοιτάξτε, να πω, αυτό εξαρτάται και από τη δημοτική αρχή. Δηλαδή, άλλα ποσοστά έχει μια δημοτική αρχή που είναι στην πρώτη της θητεία, άλλη στην δεύτερη, άλλη στην τρίτη. Εδώ για την Κόρινθο, με δεδομένο ότι δεν είναι η πρώτη θητεία του. Ναι, η τρίτη. Ναι, το θεωρώ ότι είναι μια χαρά, δηλαδή, γιατί είναι. Δεν είναι κάτι, δηλαδή, που θα στεναχωρούσε τη Δημοτική Αρχή, μια Δημοτική Αρχή με πολλές θητείες. Σύμφωνα με το μέσο όρο, πράγματι, κύριε Κάπο, είναι σχετικά μεγαλύτερο, σχετικά υψηλότερο από το μέσο όρο άλλων δημοτικών αρχών. Ο μέσος όρος, ναι, αυτός είναι κάπου στο 30-32%. Ναι, εκεί. Ανάλογα το Δήμο. Και σε άλλους Δήμους είναι πολύ, πολύ χαμηλότερα, έτσι. Και έχει ένα ενδιαφέρον, βέβαια, αν το δει κανείς, πώς διαμορφώνεται αυτό το ποσοστό. Στην επόμενη κάρτα, που βλέπουμε ότι είναι σχετικά περισσότερο, δηλώνουν σχετικά περισσότερο ικανοποιημένοι οι άνδρες από τις γυναίκες. Γιατί είναι η καθαριότητα, Θωμά. Προφανώς. Σχετικά περισσότερο ικανοποιημένοι νεότερες ηλικίες από ό,τι τις μεγαλύτερες. Ναι, εδώ το βλέπω αυτό, ότι η παραγωγική ηλικία από 17-18, κύριε Γεράκη, μέχρι 44 είναι 50-50. Ναι, έτσι ακριβώς. Και σχετικά περισσότερο μέσα στην Κόρινθο από ό,τι στις λοιπές δημοτικές ενότητες. Υπάρχει. Γι' αυτό θα πρέπει να το δει αυτό η Δημοτική Αρχή, γιατί φαίνεται, το βλέπουμε συνέχεια αυτό και στις επόμενες κάρτες, ότι οι δημοτικές ενότητες, που είναι περίπου το 35% του πληθυσμού του Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων, έχουν παράπονα. Πάντως είναι σύνηθες τώρα να το δούμε και στην Τρίπολη, ναι, ότι ασχολούνται με το. Το βλέπουμε και παντού, ειδικά σε δήμους που έχουν συνενωθεί με τον Καλλικράτη. Υπάρχει πάντα το παράπονο όλων των υπολείπων δήμων, ότι ξέρεις, βλέπεις το Δήμο και αδικεί σε εμάς και τα λοιπά. Παντού το βλέπουμε. Αυτό είναι γενικό και το θεωρώ. Εκεί που μαζεύεται πολύ ο κόσμος, πλατείς, το βλέπουμε και στην Αθήνα πολύ. Θα με ξέπλυνε το αντίθετο, δηλαδή. Ωστόσο, όμως, το παράπονο είναι μεγαλύτερο στους. Κύριε Νικολόπουλε. Εγώ, πραγματικά, για μένα το γεγονός ότι γυρίζω στην προηγούμενη κάρτα το 41%. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ένας δήμαρχος τριών τετραετιών, συν πλην κάποιο χρόνο, μία παίζαμε 5, μία 4, μία 3,5. Αλλά και όχι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο αν έχει κάνει λάθη, όχι, κουράζει κιόλας. Έτσι, δηλαδή, ένα δήμαρχος που είναι τόσα πολλά χρόνια, η παρουσία του προσθέτει σε αυτό το πρόβλημα του αρνητικού. Δεν είναι μόνο αν είναι τα προβλήματα των δρόμων ή της πλατείας, των σκουπιδιών, είναι και η παρουσία του ίδιου προσώπου. Το ότι μπορεί και διατηρεί ένα ποσοστό 41% είναι απίστευτα υψηλό ποσοστό. Τώρα, γιατί οι γυναίκες είναι πιο δυσαρεστημένες? Πιστεύω γιατί οι γυναίκες είναι αυτές που ασχολούνται με τα σκουπίδια, με τις πλατείες, έχουν ένα μεγαλύτερο κίνητρο από το να ασχοληθούν με την καθημερινότητα του Δήμου παρότι με τους άντρες. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, είναι πραγματικά μεγάλο το 60% των γυναικών που έχουν ελάχιστα έως καθόλου, ας πούμε, θετικές, αρνητικές γνώμες μάλλον για τον Δήμαρχο. Κύριε Φλάουνα. Αν αυτό το 40,8 που είναι ευχαριστημένοι συνδυάζεται και με τις παρακάτω κάρτες που θα δούμε, τότε είναι αρκετά σημαντικό και δεν είναι απαραίτητο, έτσι για να πω λίγο αντίθετα από αυτά που είπε ο Νίκος Νικολόπουλος, δεν είναι θέμα του να είναι ευχαριστημένοι, κουρασμένοι από τη θητεία ενός δημάρχου, γιατί φέραμε σε προηγούμενη συζήτηση, κύριε Γεράκη, το παράδειγμα έφερα του δημάρχου Παλαιού Φαλήρου. Όταν είναι ευχαριστημένος ο δημότης, θα ψηφίσει και θα ξαναψηφίσει και δεν κουράζεται να τον ψηφίζει, άμα είναι ευχαριστημένος. Και το 40, εμένα θα μου επιτρέψετε να το σχολιάσω αργότερα, που θα δούμε και ποιος, για να μην προκαταλαμβάνω κάρτες, πώς εκφράζεται και με την ψήφο του. Ναι, είναι αρκετά σημαντικό πάντως το 40, συμφωνώ και με τον Νικολόπουλο, ότι δεν είναι μικρό. Πάμε στην επόμενη κάρτα, που είναι πρώτος ο νυν δήμαρχος, θετική και αρνητική άποψη. Η ερώτηση είναι, θα σας αναφέρω, είναι σελίδα 8. Θα σας αναφέρω τα ονόματα που ακούγονται στους υποψήφιοι δήμαρχοι για το Δήμο Κορινθίων. Πείτε μου για τον καθένα από αυτούς αν έχετε θετική, μάλλον θετική, αρνητική, μάλλον αρνητική γνώμη, και αν δεν ξέρετε, λέτε δεν έχω άποψη, δεν
δεν μπορώ να απαντήσω. Βλέπουμε λοιπόν στη σελίδα 8 ότι ο Αλέξανδρος ο Πνευματικός, παρότι είναι 3 τετραετίες δήμαρχος, έχει 50,4 θετική άποψη, αρνητική και μάλλον αρνητική 46,3 και δεν έχω άποψη, δεν έχω, δεν το ξέρω, στο 3,3%. Πάμε και τη δεύτερη, τη σελίδα 9, για να το σχολιάσουμε μαζί. Είναι η ανάλυση ανά άνδρα-γυναίκα. Βλέπουμε στους άνδρες ότι ο κύριος Πνευματικός έχει θετική άποψη κοντά στο 55,3%. Να θυμίσουμε εδώ ότι στις εκλογές του 2014, λίγο πριν από τις εκλογές, κύριε Γεράκη, οι θετικές απόψεις του κυρίου Πνευματικού ήταν ακριβώς οι ίδιες. Ναι. 55% ήταν τότε. Λοιπόν, 18 με 14 με 44 η παραγωγική ηλικία πάντα πάνω από το μέσο όρο που έχει, 52,7, ενώ πάνω από τα 65 έχει 42% και 54 αρνητικά. Στα δημοτικά διαμερίσματα βλέπουμε ο Δήμος Κορινθίων, που είναι και ο κύριος Δήμος, είναι πολύ ψηλότερα, 53,6, ενώ 45% έχουν θετική άποψη από τις υπόλοιπες περιοχές. Ένα γρήγορο σχόλιο για να βοηθήσουμε λίγο για τους τηλεθεατές να παρακολουθούν τις κάρτες αυτές που θα παρακολουθήσουν, γιατί είναι και για τα υπόλοιπα ονόματα. Από αυτές τις κάρτες βλέπουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι η αναγνωρισιμότητα του υποψηφίου, και εδώ βλέπουμε ότι έχει μια πολύ μεγάλη αναγνωρισιμότητα. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι λένε ότι δεν έχω άποψη, το ξέρω, αλλά δεν έχω άποψη, δεν το ξέρω, περιορίζεται μόλις το 3,3%. Άρα λοιπόν η αναγνωρισιμότητα. Το δεύτερο είναι η δημοτικότητα που λέμε των προσώπων. Η δημοτικότητα είναι η πρόσθεση των θετικών γνωμών. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια περίπτωση και επίσης αυτό που μας ενδιαφέρει είναι εάν η δημοτικότητα σε σχέση με τις αρνητικές γνώμες μας κάνει θετικό ή αρνητικό ισοζύγιο. Εδώ λοιπόν έχουμε μια περίπτωση που έχουμε μια δημοτικότητα του προσώπου, στο πρόσωπο του Δημάρχου, της τάξης του 50%. Έχουμε ένα θετικό ισοζύγιο, βλέπουμε. Περισσότεροι έχουν θετική γνώμη από την αρνητική και έχουμε και μια ικανοποίηση από το έργο του 40%. Άρα λοιπόν θα έλεγα, γιατί αυτά πρέπει να τα συνυπολογίσουμε και προφανώς θα συνυπολογίσουμε και αυτό που πολύ σωστά είπε ο κύριος Φλαούνας και την πρόθεση ψήφου για να κάνουμε μια συναλλική αποτίμηση. Αλλά από την αξιολόγηση του έργου και τη δημοτικότητα του Δημάρχου μπορούμε να βγάλουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα ως προς το πώς βλέπουν οι δημότες τη σημερινή δημοτική αρχή. Κύριε Νικολόπουλε. Θα συμφωνήσω με τον Νίκο ότι πρέπει να πάμε και λίγο παρακάτω, αλλά ήδη δύο πρώτες κάρτες. Είναι απίστευτα υψηλά τα ποσοστά του άλογου του Πνευματικού, δηλαδή μετά από τόσα χρόνια θετική και μάλλον θετική πάνω από το 50%. Σημαίνει ότι είναι ο κόσμος σε μεγάλο ποσοστό ευχαριστημένος από την πορεία του, βασικά σαν δήμαρχος, από έργα ή από οτιδήποτε άλλες κινήσεις. Να προσθέσω, Νίκο, ότι σε αυτή την κάρτα είναι και άτομα τα οποία δεν τον ψηφίζουν. Ναι, ναι, ότι δεν είναι όλο το δείγμα. Είναι όλο το δείγμα, γιατί μερικοί δεν καταλαβαίνουν το άθροισμα. Δηλαδή, μέσα στα 600 άτομα. Μέσα στα, από τα 600 άτομα μπορεί κάποιοι να ψηφίζουν, ξέρω εγώ, τον κύριο Καλλιέρη. Τον κύριο Νανόπουλο. Άρα, ναι, ναι, αλλά να έχουν θετική άποψη για τον δήμαρχο. Αλλά δεν τον ψηφίζουν. Και εκείνο που με εντυπωσιάζει είναι οι ηλικίες. Δηλαδή, ότι από 18-44, που είναι μια ηλικία η πιο κρίσιμη, εκεί που μπαίνεις πλέον στη ζωή και εκεί που αρχίζεις και έχεις κάνει τα πρώτα βήματα ή και κάποια παιδεύτερα, ένα ποσοστό 53% περίπου, 52,7, ότι έχει θετική και μάλλον θετική άποψη, είναι εκπληκτικό ποσοστό. Ναι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο σε μια τόσο βασική ηλικία. Και το κάτω μέρος των αρνητικών. Ναι, και το ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι τώρα να πω κάτι αυτό από τον κύριο Νικολόπουλος. Πράγματι έχει ιδιαίτερη σημασία οι νέες ηλικίες, γιατί είναι νέες δυναμικές και μας δείχνουν το πόσο δυναμική είναι μια υποψηφιότητα. Ωστόσο έχει και μια ιδιαίτερη σημασία το 65+. Διότι παρατηρούμε ότι στο εκλογικό σώμα του Πανελλαδικού, αλλά και ιδιαίτερα και εδώ στη Κορίνθου, ο μέσος όρος ηλικίας είναι λίγο μεγαλύτερος. Άρα λοιπόν έχουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα και οι 65 και πάνω και έχει μια πολύ μεγάλη σημασία για τους υποψηφίους να έχουν. Ναι, γιατί ειδικά η ηλικία αυτή, 18-44, είναι η πιο καλή ηλικία. Έτσι, αλλά έχετε απόλυτο δίκιο. Εκεί προχωράσει και κάτι. Γιατί είναι και αριθμητικά οι περισσότεροι. Ναι, ναι. Οι νεότεροι είναι πιο δύσπιστοι και πιο δύσκολοι στο να τους πείσεις. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό σε υποψηφίους να έχουν καλές γνώμες σε μικρότερες ηλικίες, που είναι και πιο δύσκολες ηλικίες. Εγώ, ναι, για να μην επαναλαμβανόμαστε, θα σταθώ μόνο στο αντίθετο από αυτό που είπατε μέχρι τώρα, ότι στο αρνητικό και μάλλον αρνητικό εδώ παίζει ρόλο νομίζω και η υποψηφιότητα των άλλων υποψηφίων, διότι μπορεί να στο μάλλον αρνητική περισσότερο
και λιγότερο στο αρνητική, συγκρίνοντας με τους άλλους, να ψηφίσουν αυτόν που έχουν έστω και λιγότερο αρνητική. Γιατί μεταξύ κάποιου που δεν τον ξέρουν καθόλου ή έχουν και για τους άλλους αρνητική γνώμη, πάνε συγκριτικά. Καλύτερα να μην σε ξέρουν παρά να έχουν αρνητική άποψη για σένα. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Λοιπόν, στις, πάμε 10 σελίδα. Πελοπίδας Καλλύρης είναι ίδια όπως μας τα ανέλησε εδώ ο κύριος Γεράκης. Είναι ίδια η διαδικασία. Και στην σελίδα 10 λοιπόν ο κύριος Καλλύρης έχει θετική, μάλλον θετική 22,4 και αρνητική, μάλλον αρνητική 19,6, ενώ δεν έχουν άποψη, δεν το ξέρουν. Ο Πελοπίδας ο Καλλύρης πριν από λίγο, κύριε Γεράκη, ανακοίνωσε τελικά την υποψηφιότητά του για το Δήμο Κορινθίων. Δεν είχε ανακοινώσει. Λοιπόν, και στην επόμενη σελίδα για να τα σχολιάσουμε όλα μαζί, η 11. Να τελειώσουμε. Λοιπόν, στη σελίδα 11 είναι ανά άντρα, ανά γυναίκα, ανά ηλικία και ανά δυναμική ενότητα. Κορινθίων και τα υπόλοιπα. Μια ερώτηση, κύριε Γεράκη, ξεκινήσει το 58,2%. Δεν έχω άποψη, δεν το ξέρω. Το δεν έχω άποψη, το καταλαβαίνω. Το δεν το ξέρω. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που έχει διατελέσει τόσα χρόνια την περιφερειάρχη, υποψήφιος βουλευτής, να μην το ξέρει το 58%? Και όμως είναι δυνατόν. Βέβαια, εδώ περισσότερο είναι ότι το ξέρω, αλλά δεν έχω σχηματίσει ακόμη άποψη. Δηλαδή, το έχω ακούσει αυτό το όνομα, αλλά δεν έχω σχηματίσει ακόμα άποψη. Να σας πω ότι είναι θετική. Αυτό όμως, σε προεκλογική περίοδο, εδώ βλέπουμε μια περίπτωση που έχει χαμηλότερη και γενικά χαμηλή αναγνωρισιμότητα, ειδικά σε σχέση με την αναγνωρισιμότητα του Δημάρχου. Άρα λοιπόν, προφανώς και καταλαβαίνω τώρα και οι τηλεθεατές μας ότι θα αδικείτε και στις επόμενες ερωτήσεις. Δηλαδή, αν ρωτήσεις ποιον θα ψηφίσετε για να μπορέσει να απαντήσει κάποιος που θα ψηφίσει, πρέπει να τον ξέρει. Άρα λοιπόν, όσοι έχουν χαμηλότερη αναγνωρισιμότητα, αδικούνται αυτή τη στιγμή. Και να έχει δηλώσει, ναι. Που θέλω να καταλήξω ότι αυτό το 58% είναι, ή τουλάχιστον εμείς έτσι το βλέπουμε, όσοι ασχολούνται με την επικοινωνία, ως ευκαιρία για τις εκλογές. Δηλαδή, είναι καλύτερα να μην σε γνωρίζουν. Έχεις δεξαμενή. Ναι, και να είναι εκλογές 5 μήνες μετά, που σημαίνει ότι έχεις την ευκαιρία να απευθυνθείς στο κοινό με μια καμπάνια και πολύ περισσότερο είναι αποτελεσματική και επιτυχημένη με τον τρόπο που θέλεις εσύ, παρά να έχεις μεγάλη αναγνωρισιμότητα και αρκετές αρνητικές γνώμες. Από αυτή την έννοια, λοιπόν, σαν ευκαιρία μπορεί να βλέπει κανείς τέτοιου είδους περιπτώσεις. Θα τη δούμε, κύριε Γεράκη, θα τη δούμε στην επόμενη δημοσκόπηση κάπου το Φεβρουάριο. Κύριε Φλαούντα. Εγώ τίποτα. Απλά θέλω μόνο να σχολιάσω ότι είναι λογικό το δεν έχω άποψη, δεν τον ξέρω, γιατί ο κύριος Καλλύρης δεν ζούσε στην Κόρινθο. Είναι τα 4 τελευταία χρόνια αντιπεριφερειάρχης και είχε κατέβει και υποψήφιος βουλευτής. Ναι. Αλλά υποψήφιος βουλευτής δεν σημαίνει ότι μένει στην Κόρινθο. Ζει στην Αθήνα και κατέβει. Ήταν γραμματέας Υπουργείου. Δεν λέει τίποτα. Ποιο, Νίκο μου, επειδή εσύ ασχολείσαι με τη δημοσιογραφία, το ξέρεις. Ο κόσμος δεν το ξέρει σαν γενικό γραμματέα. Σίγουρα. Δεν το, έτσι, εδώ πραγματικά συμφωνώ σε αυτό που λέτε, ότι είναι πεδίο δόξης λαμπρό για φέτος ειδικά, μια που έχουν πολύ χρόνο μπροστά τους. Ακριβώς, βέβαια. Αυτή είναι μια ερώτηση, κύριε Γεράκη, σε δημοσκοπήσεις που έχετε κάνει και εν πάση περιπτώσει όταν υπάρχει αυτό το χρονικό περιθώριο των 5-6 μηνών. Προημερών είχα μια κουβέντα τέτοια για τον Δήμαρχο, αν δεν κάνω λάθος, της Γλυφάδας, ο οποίος τα Χριστούγεννα είχε μια εικόνα δημοσκοπική σχεδόν μονοψήφια και τελικά κατάφερε να πάρει από τον πρώτο γύρο το Δήμο. Το έχουμε δει σε πολλές. Το έχετε δει. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Μπορεί να αναπτύξει, αλλά θα φανεί όμως. Προφανώς, δηλαδή, παράδειγμα, ο κύριος Πνευματικός, αυτά είναι τα ποσοστά του. Δεν πρόκειται να εκπλήξουν τα ποσοστά του κύριου Πνευματικού. Σας θυμίζω ότι ένα χρόνο πριν, το 2017 που είχαμε κάνει μια παρόμοια έρευνα, στην ερώτηση πόσο ικανοποιημένοι είστε από το δημοτικό έργο κτλ., γύρω στο 40% ήταν. Εκεί ήμασταν. Δηλαδή, είναι μια περίπτωση που ο κόσμος έχει μια διαμορφωμένη άποψη γι' αυτόν και για να την αλλάξει πρέπει να δυσκολευτεί πολύ περισσότερο από ό,τι υπόλοιπη. Οι περιπτώσεις σαν του κυρίου Καλλύρη είναι αυτές που λέμε ότι μπορούν, έχουν τη δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις βέβαια, έτσι δεν είναι και δεδομένο αυτό, να αναπτύξουν μια δυναμική. Να μας εκπλήξουν δηλαδή, και πάντως, πολύ περισσότερο από αυτές που έχουν μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα. Πάντως μέσα στο πρώτο δίμηνο, τρίμηνο, αν μια υποψηφιότητα έχει τέτοια δυνατότητα, πρέπει μέσα στο δίμηνο, τρίμηνο, δηλαδή στη μέση της διαδικασίας των εκλογών, να δούμε κάποια νούμερα να τρέχουν.
Είναι έτσι ή όχι? Προφανώς θα εξαρτηθεί βέβαια και από, από τον ίδιο, έτσι. Από, ναι, λοιπόν, από τον τρόπο που. Κύριε Φλαβίνα, γιατί γελάτε? Γελάω γιατί μου ήρθε στο νου. Ο Φλεβάρης και αν φλεβήσει, εκλογές θα μυρίσει. Θετικά βέβαια. Λοιπόν, αν κινηθεί. Πάμε στον επόμενο, τον οποίο τον ξέρουμε και από τις προηγούμενες εκλογές, τον κύριο Νανόπουλο, σελίδα 12. Βασίλης Νανόπουλος. Λοιπόν, θετικά, μάλλον θετικά, τον βλέπουν το 45,2%. Αρνητικά, μάλλον αρνητικά το 27% και υπάρχει και ένα 27% περίπου που δεν έχει άποψη ή ελάχιστη, φαντάζομαι, δεν τον γνωρίζει. Ναι, ναι, και εδώ είναι περισσότερο ότι το ξέρω, το έχω ακούσει τον άμα, δεν έχω σχηματίσει ακόμη άποψη. Πάμε και στην επόμενη, στη 13, που βλέπουμε ένα άντρα, γυναίκα, ηλικία και δημοτική ενότητα. Βλέπουμε μεσοσταθμικά το κύριο Ζανόπουλος, θετικές γνώμες είναι κάπου μεταξύ 45 και 47. Εκεί παίζει, έχει και τα χαμηλότερα. Αλλά εδώ βλέπουμε άνω των 65, περνάει και το 50% ο κύριο Ζανόπουλος, αλλά δεν φτάνει για να αλλάξει την εικόνα του. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο σχόλιο από εσάς, κύριε Γεράκη, αυτή η υποψηφιότητα. Κοιτάξτε, καταρχήν εδώ βλέπουμε μια υποψηφιότητα στο 45%. Είναι ο κύριος Νανόπουλος, μισό λεπτάκι, ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές, άμα το δείτε, έχασε για 54 ψήφους ή 56. Ωραία. Τον είχαμε μετρήσει και το 14. Το δεύτερο σχόλιο είναι ότι έχει θετικό ισοζύγιο θετικών αρνητικών γνωμών. Δηλαδή, όσοι εκφράζουν γνώμη για τον κύριο Νανόπουλο, περισσότερο είναι αυτοί που λένε ότι έχουν θετική γνώμη από όσους έχουν αρνητική. Και παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά που βλέπουμε εδώ στους δέχτες μας τώρα, είναι ακριβώς ο καθρέφτης του κυρίου Πνευματικού. Δηλαδή, ενώ ο κύριος Πνευματικός ήταν πολύ πιο δημοφιλής στις νεότερες και μέσες ηλικίες, βλέπουμε τον κύριο Νανόπουλο να είναι στις μεγαλύτερες. Ενώ ο κύριος Πνευματικός ήταν περισσότερο στο Δήμο, το παλιό Δήμο Κορινθίων και λιγότερο στις λοιπές δημοτικές ενότητες, εδώ βλέπουμε μια αντίστροφη εικόνα. Να κάνω μια ερώτηση πριν δώσω το λόγο στον κύριο Νικολόπουλο, γιατί μπορεί να θέλουν και κάποιος άλλος από εδώ να το ρωτήσει αυτό. Συνήθως οι θετικές απόψεις για τους υποψηφίους θα πρέπει να είναι στα χαμηλά ηλικιακά άτομα ή, ξέρω εγώ, δεν παίζει κάποιο ρόλο? Κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται από το προφίλ του υποψηφίου. Βλέπουμε δηλαδή υποψήφιες που είναι νεότεροι με ένα πιο σύγχρονο προφίλ και τα λοιπά, να έχουν ένα μεγαλύτερο πέρασμα στους νέους. Βλέπουμε... Όχι στο εκλογικό κομμάτι, αν παίζει κάποιο ρόλο. Παίζει, πώς δεν παίζει, κανονικά παίζει. Αλλά το θέμα είναι το μείγμα. Δεν είναι το πόσοι από κάθε ηλικία, αλλά το αν αρκούν αυτοί για να μπορούσαν να του δώσουν το εκλογικό στόχο που έχει θέσει. Βέβαια, εδώ τώρα, κύριε Κάπα, εσείς δίνετε πολύ σημαντικές πληροφορίες και στον κύριο Πνευματικό μέχρι τώρα και στον κύριο Καλλιέργη. Μας βρίζουν ορισμένοι τώρα που θα πάμε στους επόμενους, αλλά εμείς τους δίνουμε πληροφορία, μπας και μπορέσουν και βελτιώσουν. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, αν ήμουν εγώ ο κύριος Νανόπουλος, θα ήξερα που θα πρέπει να απευθυνθώ. Αν θα πρέπει δηλαδή να τρέχω περισσότερο στις νέες ηλικίες ή στις μεγαλύτερες. Αν θα πρέπει να τρέχω στο Δήμο Κορίνθου περισσότερο, αν θα πρέπει να στοχεύσω περισσότερο στις λοιπές περιοχές. Δηλαδή, είναι σημαντικές αυτές τις πληροφορίες. Πάντα έτσι τις παρουσιάζουμε, κύριε Νικολόπουλο. Για τους υποψηφίους. Εγώ, εκείνο που θα ήθελα να πω για τη δημοτικότητα του κ. Νανόπουλου είναι ότι έχει μία σταθερότητα και όχι μία εκτόξευση στα θετικά. Όχι, είναι χαμηλότερος ο κ. Νανόπουλος από το 2014. Δεν έχει μία μεγάλη. Στο 2014, γιατί δεν το έβαλα στην κουβέντα. Το 2014 ο κ. Νανόπουλος, οι θετικές απόψεις λίγο πριν από τις εκλογές ήταν στο 54%, 55%. Ακόμα χειρότερο από αυτό που θέλω να πω. Πείτε μου. Ότι δεν έχει μία εκτόξευση, ενώ είναι αντιπολίτευση, ενώ έχει κάνει μία σκληρή αντιπολίτευση στο Δήμο Κορινθίων όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έχει κερδίσει. Και αυτό που φαίνεται είναι από αυτό που το δεν ξέρω, δεν απαντώ. Γιατί για μένα εδώ το δεν τον ξέρω, δεν νομίζω ότι έχει μεγάλο ποσοστό. Το δεν έχω άποψη. Είναι πολύ σημαντικό το 27%. Είναι δίκοπο μαχαίρι για αυτό το 27%. Δηλαδή δεν έχει πει στον κόσμο ακόμα ότι μπορεί. Γι' αυτό και παραμένει τόσο μεγάλο ποσοστό. Υπάρχει, που δεν απαντώ. Κύριε Γεράκη, πιθανότητα αυτό το 27% να οδεύσει και σε αρνητική κρίση? Υπάρχει τώρα. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες υποθέσεις εργασίας με αυτό, ειδικά σε δήμους που γνωρίζεται ο κόσμος δηλαδή και τα λοιπά, πολλές φορές να είναι η απόκριση μιας αρνητικής γνώμης. Δηλαδή δεν θέλω να πω μια κακή κουβέντα. Ο δήμαρχος μπορεί να αυτό όμως δεν μπορούμε να το αποδείξουμε αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ναι, υπάρχει ακόμη μια ευκαιρία
ένα παράθυρο ευκαιρία και για τον κύριο Νανόπουλο, αλλά προφανώς μικρότερο από αυτό που έχει ο κύριος Καλλύρης. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι ο Δήμαρχος έχει στα χέρια του την εξουσία και μπορεί να κάνει πέντε έργα και να κερδίσει και να χάσει ανάλογα με το έργο. Ο κύριος Νανόπουλος έχει μόνο την άποψη ότι εγώ θα το κάνω. Κερδίζει με αυτό ή χάνει. Εντάξει, όταν έχεις όσο περισσότερα εργαλεία έχεις στη διάθεσή σου, τόσο περισσότερες δυνατότητες και ευκαιρίες έχεις. Αυτό θα αποδειχθεί. Εγώ απλά θέλω να σχολιάσω ότι ο κύριος Πνευματικός υστερεί σε θετικές γνώμες στις γυναίκες έναντι των ανδρών. Χαμογελώντας για τις γυναίκες. Χωρίς στοιχεία αναλύουμε και αυτό κοιτάω. Ενώ ο κύριος Νανόπουλος έχει ισομοιρασμένη την θετική γνώμη μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και βλέπω ότι ο κύριος Νανόπουλος υπερτερεί σε θετικές γνώμες στους άνω των 65 ετών, ενώ ο κύριος Πνευματικός έχει μεγάλη πέραση στους νέους. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό, αλλά το επισημαίνω. Ψηφίο, ναι. Το επισημαίνω, λοιπόν, επειδή... Πάμε στη σελίδα 14, τον έτερο υποψήφιο για το Δήμο Κορινθίων, ο οποίος προέρχεται από την παράταξη του νυν Δημάρχου, είχε εκλεγεί με την πορεία ευθύνης του Αλέξανδρου του Πνευματικού, αλλά επέλεξε το τελευταίο χρόνο, κύριε Γεράκη, να ανεξαρτοποιηθεί. Και είναι ένα ερώτημα που θέλω να σου το βάλω μετά το σχολιασμό της κάρτας με αφορμή του κύριου Σταυρέλη, ο οποίος έφτιαξε τη δική του παράταξη και έχει κάνει μια περίπου οχτάμινη παρουσία εκλογική παραπάνω. Παραπάνω. Λοιπόν, εννέα μήνες από την ημέρα που ξεκίνησε με την υποψηφιότητά του σαν υποψήφιος δήμαρχος. Βλέπουμε λοιπόν θετικά, ίδια ερώτηση είναι, θετική και μάλλον θετική 31,3 και αρνητική 20,5, ενώ δεν έχω άποψη και δεν τον ξέρω 48,2. Και πάμε και στην επόμενη, στην κάρτα, στη σελίδα 15. Άνδρας γυναίκα 36,9 στους άνδρες, 25,7 αρνητικά, γυναίκες 26,3, 15,7 αρνητικά, ηλικίες, Δήμος Κορινθίων 32,4, 24,5 αρνητικά και στις λοιπές ενότητες 29,5-14, ενώ στις λοιπές ενότητες έχει ένα πολύ μεγάλο άγνωστο αρνητικό. Ποσοστό. Ναι. Όχι αρνητικό, δεν άγνωστο. Έχω άποψη, άγνωστο. Ναι, δεν, συγνώμη, δεν έχω άποψη, δεν και τα λοιπά. 56. Αν έχουμε κάποιο σχόλιο, εδώ βλέπουμε μετά από 8 μήνες δικαιολογείται μια τέτοια εικόνα, κύριε Γεράκη, να έχει παλέψει, γιατί ο κύριος Καλλύρης ανακοίνωσε σήμερα. Ο κύριος Σταυρέλης είχε ανακοινώσει το Μάρτιο του 2018. Αυτή η εικόνα μπορεί να βγάλει ένα συμπέρασμα εκλογικό ότι το παλεύει αλλά αργεί, ή κάνει κάτι λάθος, ή ο κόσμος τον ξέρει γιατί ήταν δίπλα στον Πνευματικό, άρα σου λέει τι καινούργιο παρουσιάζει. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα, γιατί δεν ξέρω από πού ξεκίνησε, πού ήταν η υποψηφιότητά του και αναγνωρίσιμο του πριν 8 μήνες και πού κατέληξε τώρα. Αρθριστικά όμως, μέχρι τώρα αυτό που φαίνεται είναι ότι το 50% της κοινωνίας έχει διαμορφώσει μια άποψη για τον κύριο Σταυρέλη, εκ των οποίων το 30% θετική και το 20% αρνητική. Αυτό είναι το... Αυτό το ποσοστό μπορεί να βγάλει κάποιο συμπέρασμα όταν κάποιο σχεδόν τα 2/3 είναι θετικά, τα 4/5, στα 5/5, τα 3/5 είναι θετικά και τα 2/5 είναι αρνητικά. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Ότι είναι μια δημοτικότητα, ένας άνθρωπος ο οποίος γύρει και, πώς το λένε, θετικές γνώμες και αρνητικές. Δεν είναι, δηλαδή... Δεν τον ξέρω και τον άνθρωπο και δεν ξέρω γιατί είναι... χρόνο η κίνησή του, εγώ θέλω να προσθέσω λίγο αυτό που σημαίνει ότι είναι στάσιμη η πρόοδος, θα πρέπει ας πούμε, να έχει σαν νέο πρόσωπο. Και να προσθέσω, ναι, Νίκο, ναι, και ναι, την ερώτηση που θέλω να κάνω στον κύριο Γεράκη, γιατί θα το έχει συναντήσει στην πορεία του πάρα πολλές φορές. Οι ανεξάρτητοι, αυτοί που παραμένουν, δηλαδή αποσχίζονται από έναν συνδυασμό και στη συνέχεια, αντί να παραιτηθούν στα δημοτικά συμβούλια και να φτιάξουν τη δική τους παράταξη, να προτείνουν να κάνουν, κάθονται μέσα, κάνουν αντιπολίτευση. Είναι τροχοπέδι για το δήμαρχο με τον οποίο είχαν εκλεγεί και παράλληλα βγαίνουν και κάνουν πολιτική σαν υποψήφιοι δήμαρχοι. Το να παραμένεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν μπορούμε να το πούμε και αν έχετε γνώμη και άποψη σε αυτό, τους ωφελεί ή τους βλάπτει? Με τώρα αυτό δεν το ξέρω, αυτό το κρίνει ο κόσμος. Το παίρνεις ως δεδομένο και συνυπολογίζεται στο... και το κρίνει ο κόσμος.
Το εντυπωσιακό είναι ότι και εδώ, παρότι τα ποσοστά είναι πολύ μικρότερα, στις μεγάλες ηλικίες και ο κύριος Σταυρέλης έχει πέρασμα, έστω και οριακό, και στη μικρή ηλικία, σε μένα που είναι η κρισιμότερη ηλικία και έχω μια ιδιαίτερη έτσι, εκτίμηση της ψήφου αυτής της ηλικίας, τον βλέπω ότι έχει το χαμηλότερο ποσοστό. Σε ένα νέο συνδυασμό, σε ένα φρέσκο συνδυασμό, βέβαια έχει μέσα πολλά παλαιά πρόσωπα που ανήκαν στο συνδυασμό του κ. Πνευματικού. Αυτό είναι ο ανασταλτικός παράγοντας, το να παίρνεις, να λες θα κάνω κάτι καινούριο, αλλά να πηγαίνεις με παλιά υλικά να φτιάξεις συνδυασμό. Εντάξει, τώρα αυτό είναι πώς το εκλαμβάνει το κόσμος. Εμείς κάνουμε αυτά που νομίζουμε ότι είναι σωστά ή που θεωρούμε ότι αυτά πρέπει να κάνουμε. Ο κόσμος μπορεί να θεωρεί, το βλέπει κάπως διαφορετικό. Δηλαδή, και αυτό που καταγράφουμε εδώ ουσιαστικά είναι η αντιλαμβανόμενη εικόνα. Δεν είναι αν είναι καλός ή κακός ο κ. Σταυρέλης, είναι πώς το αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Γιατί μπορεί να είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Το θέμα είναι. Στις εκλογές και στις καμπάνιες δεν έχει σημασία το ποιος πραγματικά είσαι και ποιος πραγματικά είναι ο συνδυασμός και τι πραγματικά πρεσβεύεις, αλλά τι πιστεύει ο κόσμος ότι πρεσβεύεις, τι πιστεύει ο κόσμος ότι. Και αυτό εμείς εδώ καταγράφουμε. Δηλαδή δεν καταγράφουμε το. Γιατί έχει ένα τόσο μεγάλο ποστό, δεν έχω άποψη. Επίσης, να πω το εξής. Το ότι υπάρχει ένα συνδυασμός 8 μήνες δεν λέει τίποτα. Διότι μπορεί μέσα σε 8 μήνες να κάνεις τα πάνω κάτω με μια καμπάνια απολύτως, πώς το λένε, επιτυχημένη. Και να απαντάς με απόλυτη επιτυχία σε ένα ερώτημα. Δηλαδή, ουσιαστικά όλοι ένα ερώτημα πρέπει να απαντήσουν. Γιατί να σε ψηφίσω. Αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή, τι χρησιμότητα θα έχει ο πολίτης εάν ψηφίσει Σταυρέλη, που δεν θα το έχει αν ψηφίσει Πνευματικό ή αν ψηφίσει τον κύριο Καλή. Γιατί να ψηφίσει κανείς τον κύριο Σταυρέλη, τον κύριο. Αν απαντιέται σωστά αυτό το ερώτημα και περνάει και με τα σωστά κανάλια, στα σωστά μέσα κτλ., σε 8 μήνες μπορεί να κάνει τα ανώ-κάτω. Μπορεί όμως και σε 8 μήνες να νομίζεις ότι ανακατεύεις τα αυτά και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι σαν αυτούς τους γερανούς που πας εκεί να, που κάνουν τα χώματα έτσι, αλλά δεν ακουμπάνε στη γη και, κάνουν αυτή την κίνηση στον αέρα. Δηλαδή έχει και σημασία το πώς πράττει και πώς παρουσιάζεται κανείς και τι κάνει αυτό επικοινωνιακά. Και πώς το αποδέχεται ο κόσμος. Ωραία. Οτιδήποτε λοιπόν έκανε ο κ. Σταυρέλης σε αυτούς τους 8 μήνες αποτυπώνεται στη δημοσκόπηση με αυτό. Το 50% λοιπόν το ξέρει και αυτό το 50% το 30% έχει θετική γνώμη και το 20% αρνητική. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς των 8 μήνων. Και από εκεί και πέρα όμως έχουμε άλλους 5 μήνες και. Εγώ στις εξειδικευμένες ερωτήσεις που έχουν εδώ την τοπική διάσταση, όπως ο κύριος Γεράκης, δεν μπορώ να πω κάποιες λεπτομέρειες. Απλά στα στοιχεία που έχω μπροστά μου και μπορώ να σχολιάσω, θέλω να πω το εξής, ότι έχουν δύο μειονεκτήματα μέχρι σήμερα ο κύριος Σταυρέλης και ο κύριος Καλλιέρης. Ο μεν κύριος Καλλιέρης ήταν 4 χρόνια αντιπεριφερειάρχης, αλλά ο ηγέτης ήταν ο Πέτρος ο Τατούλης. Και ο κύριος Σταυρέλης ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά ο ηγέτης ήταν ο Αλέξανδρος ο Πνευματικός. Τι θέλω να πω, ήταν στην σκιά αυτών των δύο. Τώρα ξεκινάν έναντι των παλιοσυρών οι δύο, οι οποίοι βλέπουμε ότι έχουν μεν θετικές πολύ υψηλότερες από τις αρνητικές, αλλά το κοινό τους στοιχείο του κυρίου Καλλιέρη και του κυρίου Σταυρέλη είναι ότι δεν τους ξέρει ο κόσμος ακόμη. Και επανέρχομαι πάλι σε αυτή την πρόταση ότι πεδίον δόξης λαμπρό να τους μάθει ο κόσμος και μάλιστα να τους μάθει θετικά για να μπορέσουν να αποσπάσουν και το λοιπόν, ψηφοδέλτιο. Στον επόμενο υποψήφιο βέβαια μάλλον δεν θα είναι αυτός, αλλά είναι όταν βάλαμε, να τελειώσω Νίκο. Όταν βάλαμε την υποψηφιότητα του κυρίου Καρακάση Σωστό. Από την Λαϊκή Συσπήρωση, από το Κομμουνιστικό Κόμμα, μάλλον ακούγεται ότι ίσως να μην είναι ο ίδιος. Τέλος πάντων, τον έχουμε μετρήσει με τα ίδια δεδομένα. Και προχωράμε στην σελίδα 18, όπου έχουμε ένα συγκεντρωτικό γράφημα, όπου φαίνονται τα θετικά, τα αρνητικά, όλων όσων μέχρι τώρα έχουν, εκτός από τον κύριο Καρακάση, που είπαμε, έχουν ανακοινώσει πια και σήμερα. Ο κύριος Καλλιέρης ανακοίνωσε πριν από μία μισή ώρα την υποψηφιότητά του για το Δήμο Κορινθίων, άρα πέσαμε, κύριε Γεράκη, 100%. Τώρα, στο σχετικό αυτό γράφημα, στο συγκριτικό, βλέπουμε ότι στις θετικές γνώμες υπερτερεί ο νυν δήμαρχος με 50,4%, ακολουθεί ο κύριος Νανόπουλος Βασίλης με 45,2%, αλλά έχει και μια περιθώριο που δεν ξέρουμε αν
αυτά προσθεθούν στα αρνητικά του ή στα θετικά του. Ο μείος του κυρίου Σταυρέλη πολύ χαμηλότερα και αυτού το 48, το 50% δεν ξέρουμε αν σχηματίσει διαφορετική γνώμη και ακόμη πιο χαμηλά ο κύριος Καλλιέρης, ο οποίος σήμερα ξεκινάει τη διαδικασία του σαν υποψήφιος δήμαρχος. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο σχόλιο από εσάς, κύριε Γεράκη, για αυτή την κάρτα. Εντάξει, καταρχήν εδώ να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας ότι ένας ερωτώμενος μπορεί να απαντούσε για όλους ότι έχει θετική γνώμη ή για όλους αρνητική. Ναι, ακριβώς. Άσχετα ποιον ψηφίζει στο τέλος. Άσχετα ποιον ψηφίζει. Γιατί μπορεί να έχει θετική γνώμη για κάποιους, αλλά να, μην, για άλλους, να προτιμά άλλον, για το κόμμα του κτλ. Ή για διάφορες άλλες λόγους. Εδώ λοιπόν βλέπουμε δύο υποψηφιότητες με μεγάλη αναγνωρισιμότητα, του κυρίου Πνευματικού και του κυρίου Νανόπουλου, σχετικά μεγαλύτερη δηλαδή από τις υπόλοιπες του κυρίου Σταυρίλη και του κυρίου Καλλιέρη. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, η υπόθεση εργασίας είναι ότι πλησιάζοντας προς τις εκλογές, αυτό το οποίο θα συμβεί ή φαίνεται να συμβεί, φαίνεται ότι αναμένεται μία μεγαλύτερη δυναμική του κυρίου Σταυρίλη και πολύ περισσότερο του κυρίου Καλλιέρη. Αναμένεται, λέω. Ναι, το καταλαβαίνω. Δηλαδή έχουν περισσότερες περιθώρια από να βελτιώσουν, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτό θα τους φτάσει και θα προλάβουν να μπουν στο δεύτερο γύρο κάποιος από τους δύο. Άρα λοιπόν, αυτό που δείχνουμε τώρα είναι εικόνα, αυτό που λέμε εικόνα της στιγμής, εικόνα του σήμερα. Διότι πλησιάζοντας προς τις εκλογές και κάνοντας φαντάζομαι ότι όλοι θα κάνουν προεκλογική καμπάνια. Αυτά θα τα βλέπουμε στην πορεία να αλλάζουν. Εντάξει, το μόνο που μπορεί να πάει εδώ είναι ότι όταν 8 μήνες το παλεύεις και είσαι ακόμα στο 50%, πολύ δύσκολα θα μπορέσεις να το γυρίσεις στους επόμενους 5 μήνες και να προλάβεις να φτάσεις ένα νούμερο που θα δούμε παρακάτω, γιατί καλές είναι οι κάρτες, αλλά μετράει και ο χρόνος. Κύριε Νικολόπουλε. Εγώ ένα στοιχείο μόνο. Εντυπωσιακό το αποτέλεσμα του Αλέκου του Πνευματικού, ότι μετά από τόσα χρόνια έχει την αποδοχή άνετα του 50% των Κορινθίων και αυτό για μένα είναι ακόμα μια βάση να του δώσει προοπτική για τα υπόλοιπα. Δηλαδή, ο κόσμος εξακολουθεί και τον εμπιστεύεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν ξέρω, κύριο Γεράκη, αν διαφωνεί. Το βλέπετε σε δημάρχους που έχουν 3 τετραετίες συχνά αυτό το νούμερο, κύριε Γεράκη? Όχι, δύσκολα. Δύσκολα το βλέπεις. Είναι ένα καλό. Κοιτάξτε, εδώ μπορεί να συμβαίνει. Είναι μια σφραγίδα επιτυχημένου δημάρχου. Είναι, προφανώς. Κοιτάξτε, υπάρχουν περιπτώσεις που λέει άλλος, έχω πολύ θετική γεύση. Είναι καλός άνθρωπος. Αλλά δεν έχει κάνει έργο, ρε παιδί μου. Έχουμε τύχη δηλαδή. Σωστά. Και βλέπουμε μεγάλη δημοτικότητα, αλλά με πολύ χαμηλό ποσοστά στην αξιολόγηση του έργου. Έχουμε δει το αντίθετο. Ότι έχει κάνει έργο, δεν μπορώ να πω, αλλά σαν χαρακτήρας είναι αυταρχικός, δεν μου αρέσει καθόλου. Το βλέπουμε και αυτό. Εδώ βλέπουμε μία περίπτωση ή βλέπουμε πάλι περιπτώσεις που είναι πολύ χαμηλή η αξιολόγηση του έργου, στο 20, στο ακόμα και κάτω από το 20, και πολύ χαμηλή η δημοτικότητα. Δηλαδή, βλέπουμε τις αρνητικές γνώμες να ξεπερνάνε κατά πολύ και το 60%. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μια περίπτωση που έχει 40%, το οποίο δεν είναι κακό ποσοστό, ειδικά μετά από τόσες τετραετίες στην αξιολόγηση του έργου του, και ένα 50%, ένα στους δύο, δηλαδή ψηφοφόρους, που λένε ότι. Τον εμπιστεύεται. Ναι, δηλαδή, όσον αφορά το πρόσωπό του, έχει καλή γνώμη για αυτόν. Δεν είναι. Και πώς το λένε, θα ήταν δηλαδή και τελείως παράλογο να μην έχει και αρνητικές γνώμες, έτσι, δηλαδή, εντάξει, τότε θα ψάχνουμε για αγίους. Εγώ από την κάρτα αυτή που βλέπω ότι ο κύριος Νανόπουλος, γιατί για τον κύριο Σταυρέλη και τον κύριο Καλλιέρη ισχύουν αυτά που είπα προηγουμένως, δεν τα επαναλάβω. Εδώ ο κύριος Νανόπουλος έναντι του κυρίου Πνευματικού έχει ένα περιθώριο αναγνωρισιμότητας. Αυτό όμως, και πείτε μου κύριε Γεράκη αν το σκέφτομαι σωστά, η αναγνωρισιμότητα, αυτή που υπολείπεται, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι όταν θα σε γνωρίσουν θα είναι και θετικά. Σε καμία περίπτωση. Είναι και αρνητικά. Το μαμπρεγμένο. Γιατί είτε βγαίνει στη τηλεόραση και δεν του αρέσει η φάτσα στο όλμο, είτε γιατί δεν τα λες καλά, είτε δεν του άγγιξε εκείνη τη στιγμή τη δικιά του γειτονιά. Γι' αυτό θέλει και προσοχή. Και ο αγώνας ο προεκλογικός είναι. Εξηγείται το πώς στις προηγούμενες μετρήσεις του 2014 βρίσκαμε τον κύριο Νανόπουλο με περίπου την ίδια αρνητική εικόνα, αλλά το θετικό του ήταν κοντά στο 55. Δηλαδή, αλλάζει αυτό ακόμη και για τον αντιπολιτευόμενο όταν κρίνει ότι δεν έχει κάνει σωστά αντιπολίτευση ή έχει σημάνει κάτι άλλο. Κοιτάξτε. Ή να το πούμε πολύ απλά, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα, γιατί κορίθια τα ξέρουν. Όταν ένας υποψήφιος χάνει με μια διαφορά μικρή, πολλοί λένε, και εγώ μαζί, η προσωπική μου άποψη είναι ότι οι εκλογές τελειώνουν και ο λαός ψηφίζει. Δεν ψηφίζουν τα δικαστήρια.
μήπως ορισμένοι που τρέχουν στα δικαστήρια να βγάλουν δικαστικές αποφάσεις όταν δεν είναι μία-δύο ψήφους, αλλά είναι 50-100 ψήφους. Στην ουσία αυτό δρά ή βγάζουν συμπεράσματα αρνητικά, ο κόσμος δεν το αποδέχεται γιατί θεωρεί πάντα ότι η κάλπη βγάζει τον δήμαρχο και τον βουλευτή. Ό,τι να σας πω κύριε Κάφο, εικασίες θα κάνω. Εγώ δεν ξέρω την ανθρωπογεωγραφία εδώ. Όχι από την εμπειρία σας λέμε. Δεν μιλάμε για εδώ, λέμε γενικά. Εντάξει, τώρα συνήθως τα δικαστήρια και τα τέτοια έχουν ένα παρανομαστή αρνητικό. Δεν έχουν θετικό τώρα. Πώς το λένε. Το είδαμε. Αλλά δεν ξέρω αν ισχύει αυτό ή αν ισχύει κάτι άλλο που βλέπουμε μια πτώση του. Μπορεί να είναι άλλοι παράμετροι που επηρεάζουν τη μικρή την πτώση του κύριου Νανόπου. Δηλαδή, ας πούμε, ένας υποψηφίος στην ίδια παράταξη, στο ίδιο πολιτικό χώρο, λέω τώρα, θα μπορούσε να δικαιολογήσει τη μείωση των ποσοστών. Δηλαδή, όταν υποστηρίζει τον άλλο. Δημιουργούνται και συνθήκες μίσους. Πάμε στην επόμενη σελίδα 19, αυτό που περιμένουν όλοι είναι η πρόθεση ψήφου, με άκυρα λευκά, δεν θα πάω να ψηφίσω, αποχή κτλ. Η ερώτηση είναι, αν είχαμε την επόμενη Κυριακή δημοτικές εκλογές, εσείς ποιον θα ψηφίζατε για δήμαρχο? Εδώ βλέπουμε τον Αλέκο τον Πνευματικό, τον νυν δήμαρχο 26,2, τον κύριο Νανόπουλο με 20,6, τον κύριο Σταυρέλη με 12,8, τον κύριο Καλλιέρη με 8,3, τον κύριο Καρακάση με 2,6, κανένας από αυτούς αποχή 13,3, δεν έχω αποφασίσει 14,6, μικρό αυτό, και δεν ξέρω, δεν απαντώ, 1,6. Κύριε Γεράκη, αυτή η κάρτα... Α, και έχουμε να πάμε μετά, όχι στην 20, να πάμε και στην... Τι θα κάνουμε δηλαδή τώρα εδώ? Θα αφαιρέσουμε το κανένα από αυτούς και αποχή. Δηλαδή που έτσι καλλιώς στην κάλπη... Το καθαρό. Ναι, για να δούμε δηλαδή επί τις διευκρινισμένες. Το απόβαρο. Ναι. Πάμε στη σελίδα 22, η επόμενη κάρτα, που λέμε χωρίς άκυρα λευκά, μόνο με το δεν έχω αποφασίσει. Τότε διαμορφόμενο το αποτέλεσμα είναι Αλέκος Πνευματικός 30,3. Βασίλης Νανόπουλος 23,7, Νίκος Σταυρέλης 14,7, Πελοπίδας Καλλιέρης 9,5, ο κύριος Καρακάς 3% και ένα 16,9 δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Έχουμε κάποιο σχόλιο σε λοιπόν, αυτή την κάρτα? Αυτές είναι οι προθέσεις των ανθρώπων σήμερα. Σε καμία περίπτωση το δείχνουμε το αποτέλεσμα των αυριανών εκλογών. Έτσι. Αλλά στην ερώτηση αν είχαμε σήμερα δημοτικές εκλογές, ποιον είναι πιο πιθανό να ψηφίζατε, αυτή είναι η καταγραφή. Και υπάρχει και ένα 17%, 16,9 για την ακρίβεια, που λέει ότι ακόμα δεν έχω αποφασίσει. Που το πώς θα κατανεμηθεί και αυτό το ποσοστό των αναποφάσεων θα επηρεάσει το τι θα γίνει στις εκλογές. Επίσης θα επηρεάσει το τι θα γίνει στις εκλογές και οι καμπάνιες των υποψηφίων. Αυτό ας το θεωρήσουμε ως το σημείο εκκίνησης μέχρι τις εκλογές. Δηλαδή είναι μια κούρσια 5 μηνών από εδώ μέχρι τις εκλογές. Εδώ έχουμε μία εικόνα, και αυτή είναι η χρησιμότητα δηλαδή αυτής της δημοσκόπησης που παρουσιάζουμε σήμερα, είναι ότι από πού ξεκίνησαν οι υποψήφοι, ώστε να παρακολουθούμε στην πορεία πού θα καταλήξουν, πού θα αναπτυχθούν οι δυναμικές και σε ποιο βαθμό κτλ. Αυτό. Κύριε Νικολόπουλε. Εγώ εξακολουθώ και επιμένω και θα επιμείνω ότι είναι εντυπωσιακά τα αποτελέσματα του Δημάρχου. Και βέβαια να πω, το έχετε πει κύριε Κάπο, θα το πω και εγώ, ότι ο κύριος Καλλίρης ανακοίνωσε σήμερα, άρα του δίνουμε ένα δικαιολογητικό ότι θα μπορούσε να είναι παραπάνω από τη στιγμή που κάποιοι δεν ξέρουν. Με το σκεπτικό, Νίκο, πολύ σωστά λες, ένας που ανακοινώνει σήμερα με τον κύριο Σταυρέλη που παλεύει τώρα 9 μήνες και είναι ακόμα στο 14. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Αυτό αδικούμε λίγο τον κύριο Καλλίρη. Να αδικείται από μόνο του και να αδικούμε. Διότι ξεκινάει τώρα, ενώ οι άλλοι έχουν ξεκινήσει παλιότερα. Έχει χαμηλότερη αναγνωσιμότητα από όλους τους άλλους. Θα τον αποκαταστήσουμε εάν τα πράγματα. Ο ίδιος θα αποκαταστήσει. Θα γίνει γνωστό στην επόμενη. Σωστό. Εκείνο που θέλω να πω ότι είναι εντυπωσιακή η διαφορά του πρώτου με τον τρίτο. Μια διαφορά που θα ρωτούσα τον κύριο Γεράκη, γιατί εγώ απλά νούμερα διαβάζω και ξέρω 5 πράγματα ίσως παραπάνω, γιατί είμαι στην πόλη της Κορίνθου. Μια τόση μεγάλη διαφορά 16 μονάδων μπορεί να καλυφθεί? Εντάξει, να σας πω κάτι. Είναι αυτό που λένε ότι δεν είμαι τόσο νέος για να τα ξέρω όλα. Θα σας έλεγα όμως ότι είναι τρομακτικά δύσκολο. Διότι στην πολιτική δεν υπάρχουν όλα που μπορούν να συμβούν, αλλά... Θαύματα δεν γίνονται. Θαύματα δεν γίνονται. Και υπάρχει, Νίκο, αυτό να προσθέσω, χωρίς να έχω την εξειδίκευση του κ. Γεράκη, αλλά
όταν παλεύει κάποιος 8 μήνες, 9 μήνες, θέλω να δω, είμαι πολύ περίεργος. Από τον Οκτώβριο του 17 είναι πολύ περισσότερο. Εγώ θα πω από την ανακοίνωση το Μάρτιο. Λοιπόν, και παλεύεις και δεν μπορεί να ξεκολλήσεις από το 10-12%. Όντως, τώρα και με την υποψηφιότητα Καλλιέρη που μπαίνει ένας καινούριος παίχτης και ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου που ενδεχομένως για τους χι-10 λόγους που μπορεί να έχει από το εντάξει μωρέ, 3 τετραετίες πνευματικός θα πρέπει να δούμε υπάρχει κάποιος άλλος καλύτερος. Άμα δεν υπάρχει, τον ξαναεπιλέγεις. Κρατάει μια ισχυρή δύναμη ο Αλέκος ο πνευματικός που είναι, όπως είπε και ο κύριος Γεράκης, σημαντικά πολύ σπάνια. Πρέπει να είσαι πολύ καλός δήμαρχος για να είσαι 3 τετραετίες και να έχεις αυτή τη δημοτικότητα. Αλλά απ' την άλλη, ο κύριος Σταυρέλης παλεύει 9 μήνες και δεν έχει ξεκολλήσει από το 12% περίπου, 13-14,7. Κύριε Φλαούνα. Εγώ, όταν έχω μπροστά μου δημοσκοπήσεις και μάλιστα από έγκριτες εταιρείες, δεν μπορώ να βγάλω ούτε νικητή ούτε ηττημένο. Σωστό, σωστό. Και επίσης. Δεν μπορώ να πω ότι είναι μεγάλο το, η διαφορά του τρίτου από τον πρώτο και γιατί ο τέταρτος θα υπερκεράσει τον τρίτο και όχι, όλα αυτά. Ούτε και εγώ δεν πιστεύω. Λοιπόν. Αλλά απλά επειδή ανακοίνωσε σήμερα, του δίνεις την ευκαιρία. Δεν, όχι, δεν δίνω καμία ευκαιρία. Εγώ είμαι ψυχρός στα νούμερα που είναι εδώ. Βάζω στην άκρη το οποιοδήποτε συνέστημα. Γιατί διαφορετικά και οι τηλεθεατές δεν θα μας πιστεύουν μετά. Θέλω όμως να ρωτήσω τον κύριο Γεράκη κάτι που μου έχει κάνει πολλές φορές εντύπωση, αλλά δεν μου είχε δοθεί η ευκαιρία να ρωτήσω κάποιον έτσι υπεύθυνα. Όταν κάνουμε αναγωγή, γιατί εγώ στέκομαι πάντα στην πρόθεση της ψήφου, ναι, όταν ναι. κάνουμε αναγωγή για το πώς γίνεται, βάζουμε ας πούμε και το, γιατί έχουμε εδώ, δεν έχω αποφασίσει 14,6%. Βγάζουμε τα άκυρα λευκά. Και μισό λεπτό θύμιο. Και κανένας από αυτούς από χ 13,3. Κάνοντας την αναγωγή, βάζουμε το σύνολο αυτών. Τους αφαιρούμε αυτούς. Απλά τους αφαιρούμε. Γιατί αφαιρούνται από μόνοι τους. Να σας πω ποια είναι η δική μου άποψη. Ναι, ναι. Ο νόμος ναι, τους αφαιρεί ούτως ή άλλως. Μα δεν πάει να ψηφίσει. Όμως, κοιτάξτε να δείτε, ποια είναι η διαφορά, τι θέλω να πω. Όταν κάποιος απαντάει λευκό άκυρο ή κανέναν από αυτούς, έχει αποφασίσει. Ναι. Με βάση το ερώτημα για αυτούς τους 4-5 που ρωτάμε, δεν τους θέλω. Έχω αποφασίσει να μην ψηφίσω. Άρα γιατί με αναγάγεται σε κάποιον εμένα. Γιατί δεν θα μετρήσουμε. Όχι, δεν αναγάγουμε. Σεβόμαστε την απόφασή του. Και λέμε ότι αφού δεν θα ψηφίσεις, δεν θα μετρηθεί στην κάλπη. Δεν θα μετρηθεί. Άρα, όμως αυτός που δεν έχει αποφασίσει ακόμη. Τον κρατάμε. Θα πάει να ψηφίσει. Μα γι' αυτό τον κρατάμε. Άρα και η αναγωγή θα έπρεπε να γίνεται μόνο σε αυτόν, ναι, που αλλά δεν έχει αποφασίσει. Δεν ξέρω, θέλετε να πάρουμε την ιστορική ευθύνη. Όχι, θα μπορούσαμε δηλαδή. Να πούμε, να κάνουμε υποθέσεις πώς θα μοιραστούν αυτοί. Αλλά επειδή θα είναι δικές μας υποθέσεις. Δεν έκανα τέτοια υπόθεση. Καταλάβατε τι είπα. Κάτι, θα μπορούσαμε. Θα μπορούσαμε να κάνουμε την υπόθεση ότι αυτό το 16% θα ψηφίσει όπως θα ψηφίσει. Όχι, να το πάμε αναλογικά. Αλλά εγώ θέλω να πω ότι αυτός που έχει πει. Δεν έχει απαντήσει λευκό. Έχει αποφασίσει ότι θα ψηφίσει. Ναι, αλλά δεν προσμετράτε, βρε. Ναι. Τον αφαιρούμε. Τον αφαιρούμε και, λοιπόν, και την αναγωγή. Προφανώς. Αυτό θέλω να πω. Ναι, αυτό τον αφαίρεσαι. Εντάξει, να μην ρωτήσω. Τους δεν έχω αποφασίσει όμως. Ότι βρήκα να το ρωτήσω γιατί λοιπόν, δημιουργείται η εντύπωση. Όχι, τους δεν έχω αποφασίσει όμως. Οφείλουμε να σεβαστούμε το ότι δεν έχω αποφασίσει. Γι' αυτό πρέπει να φαίνεται ότι. Γιατί και αυτή είναι μια τάση. Δηλαδή, εμείς δεν πάμε να κάνουμε την πρόληψη του αποτελέσματος. Τι στάσεις μετράμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια τάση στον κύριο Πνευματικό της τάξης του 30%, στον κύριο Νανόπουλο της τάξης του 23%, στον κύριο Σταυρέλη του 14% και υπάρχει και ένα 17% που λέει ότι δεν έχω αποφασίσει. Είναι ένα υπαρκτό ποσοστό. Μεγάλο ποσοστό είναι από εκεί και 5 μήνες πριν. Είναι. Έτσι. Εντάξει τώρα, αυτό σε όλους τους Δήμους το βλέπουμε. Θα είναι κρίσιμο. Αυτό. Ναι, θα μειώνεται. Είναι κρίσιμο. Είναι κρίσιμο. Λοιπόν. Αλλά επειδή υπάρχει, οφείλουμε να το καταγράψουμε. Υπάρχει ένα ποσοστό που λέει δεν έχω. Και πώς να αποφασίσω, σου λέει ο άλλος, αφού δεν τους ξέρω όλους. Είναι κάποιος ο οποίος δεν ξέρω. Εγώ καταλάβατε τι. Πήρα την απάντησή μου. Γιατί πάμε για με τον παλιό νόμο τα λευκά μετρούσαν. Τώρα δεν μετράνε. Να προλάβουμε να πούμε και το πολιτικό μέρος. Γιατί δεν θα προλάβουμε το αυτοδιοικητικό του δεύτερου βαθμού. Και να πάμε στη σελίδα 43 που είναι. Για να μην παραξηγηθούμε, το ρίζουμε από την αρχή, πώς στο Δήμο Κορινθίων ψηφίζουν πολιτικά, δηλαδή ποια κόμματα ψηφίζουν
και τι ποσοστά βγαίνουν στο Δήμο Κορινθίων. Ο Δήμος Κορινθίων περίπου είναι ο μισός πληθυσμός της Περιφερειακής Ενότητας Κορίνθου. Είναι η κάρτα 43. Ναι. Λοιπόν, τη βλέπουμε ήδη. Η ερώτηση είναι, αν είχαμε την επόμενη Κυριακή βουλευτικές εκλογές, ποιο κόμμα είναι πιθανό να ψηφίζατε? Βλέπουμε η Νέα Δημοκρατία 28,8, ΣΥΡΙΖΑ 18,1, Χρυσή Αυγή 7,1, Κίνημα Αλλαγής 6,4, Κομμουνιστικό Κόμμα 2,6, Ένωση Κεντρών 2, Ελληνική Λύση 2, Ανεξάρτητοι Έλληνες 1, Ποτάμι 1, Άλλο Κόμμα 3,2, Άκυρο Λευκό 3,2, Δεν Θα Πάω Να Ψηφίσω 7 και Αναποφάσιστα 17,6. Σταθερά είναι. Λίγα. Λίγα. Ναι, είναι αυτοί που κάνουν και προηγουμένως. Σταθερά είναι αποφάσιστα. Λοιπόν, να πάμε να δούμε τι είχαμε. Ναι. Εδώ είναι η μεγάλη διαφορά. Ναι, αυτό καταρχήν, βλέποντας αυτό, να μην θεωρήσουμε ότι στις εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 28,8% και ο ΣΥΡΙΖΑ 18. Διότι βλέπουμε στο τέλος του πίνακα ότι υπάρχει ένα ποσοστό που λέει άκυρο λευκό, το οποίο θα πρέπει να το αφαιρέσουμε. Υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης του 7% που λέει ότι εγώ δεν θα πάω να ψηφίσω. Άρα και αυτό πρέπει να το αφαιρέσω. Και θα πρέπει και αυτό το 17,6% να αποφασίσουμε. Να υποθέσουμε ότι πώς μοιράζεται. Άρα να πάμε και στην επόμενη. Να θυμίσουμε και μετά. Λίγο, ναι, ναι. Να θυμίσουμε ότι στις προηγούμενες εκλογές, τα δύο πρώτα για να μην κουράσουμε τώρα τις τηλεθεατές μας, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει 35,74%. Ένα ποσοστό δηλαδή ανάλογο του. Για την Κορινθία μιλάτε. Έτσι, για το Δήμο Κορίνθου. Το Δήμο, ναι. Εκτός αν έχω κάτι άλλο μπροστά, αλλά νομίζω ότι αυτό. Ναι. Το Δήμο Κορίνθου. Δήμος Κορίνθου. Ναι, το ναι. Δήμο Κορίνθου. Το Δήμο Κορίνθου. Ναι. Και η Νέα Δημοκρατία. 28,16. Περίπου δηλαδή το. Τα πανελλαδικά αποτελέσματα. Ναι. Τα πανελλαδικά αποτελέσματα. Ήταν, είμαστε. Πιλωτικό. Ναι. Πιλωτικό. Ακριβώ. Ναι. Λοιπόν, η Χρυσή Αυγή είναι μια ευκολία και για μας. Άρα λοιπόν, ας κάνουμε λοιπόν μια υπόθεση για να δούμε τι σημαίνει αυτό, αυτά τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, τι θα μπορούσαν να σημαίνουν για τις εκλογές αν είχαμε σήμερα. Αν ψηφίζουμε. Κάνουμε λοιπόν την εξής άσκηση. Να αφαιρώσουμε το λευκό άκυρο που δεν μετράει, έτσι καλώς το. Να αφαιρέσουμε το 7% που λέει δεν θα πάω να ψηφίσω και να κάνουμε και μια υπόθεση για, χάρη τώρα της επόμενης κάρτας. Ότι αναποφάσιστη, τι θα γινόταν να είναι αναποφάσιστη, μοιραζόντουσαν αναλογικά. Δηλαδή ψήφιζαν τελικά όπως και οι αποφασισμένοι. Έτσι. Που τουλάχιστον εγώ θεωρώ ότι είναι το πιθανότερο σενάριο να συμβεί με βάση κάποιες μελέτες που κάνουμε στους αναποφάσιστους εδώ και εγώ. Και πάμε λοιπόν στην επόμενη 44, κάρτα. Ναι. Χωρίς αναποφάσιστους, χωρίς. Καθαρό ναι. Την εκτίμηση λοιπόν, με μια απόκληση τάξη του σύμπλην 3%. Βλέπουμε λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία στο 39,8%, το ΣΥΡΙΖΑ στο 25%. 15 μονάδες. Ναι. Τη Χρυσή Αυγή στο 9,8, το Κίνημα Αλλαγής στο 8,8, το ΚΚΕ στο 3,6, την Ένωση Κεντρών στο 2,8, την Ελληνική Λύση στο 2,8, τους Ανεξάρτητους Έλληνες στο 1,4, το Ποτάμι το 1,4 και άλλο κόμμα 4,6. Ποσοστά περίπου, γιατί είδαμε προηγουμένως ότι. Εδώ δίνουμε αυτοδυναμία στην Κορινθία δηλαδή. Ναι, αυτά περίπου θα μπορούσε κανείς να τα δει και σε πανελλαδικό, και σε πανελλαδικό επίπεδο. Να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Δεν είπα η περιέργειά μου. Βλέπουμε δημοσκοπήσεις των 9-10 μονάδων. Ναι. Και των 11 μονάδων. Και βλέπουμε άλλη δημοσκόπηση πριν μια εβδομάδα, πριν 10 μέρες, που είναι στις 3-4-5 μονάδες. Ναι. Δηλαδή εκεί τι πρέπει να πιστέψω ή τι έχει συμβεί και έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Ναι, γιατί εδώ δεν έχει στατιστικό λάθος, είναι διπλάσια. Εντάξει, 3-4 δεν έχω δει εγώ η αλήθεια. Ήταν είναι μια τελευταία που βγήκε. Για 6 πριν από φαίνεται και πάνω. 4-5. Και αυτό είναι στην πρόθεση ψήφου. Ναι. Διότι, γιατί εξαρτάται τώρα. Τι βλέπεις, γιατί έχουμε μπερδέψει και λίγο τον κόσμο. Διότι πολλές φορές βλέπουμε την πρόθεση ψήφου, άλλες φορές βλέπουμε και συγκρίνουμε την πρόθεση ψήφου στα έγκυρα όμως, χωρίς δηλαδή το λευκό και το άγκυρο, που είναι τα ποσοστά μεγαλύτερα. Και υπάρχει και το τρίτο που είναι η εκτίμηση. Τελικά, με βάση τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, τι εκτίμηση κάνεις. Είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Θέλω όμως να σας πω κάτι για τη διαφορά στις δημοσκοπήσεις. Η διαφορά στις δημοσκοπήσεις, και το λέω κυρίως για τους τηλεθεατές, είναι το πιο προβληματικό χαρακτηριστικό των δημοσκοπήσεων. Γιατί, και γιατί το λέω αυτό? Διότι όταν μια δημοσκόπηση σχεδιάζεται να έχει ένα σύμπλην 3% απόκληση, που σημαίνει ότι αν ένα κόμμα είναι στο 20% στη δημοσκόπηση, σημαίνει ότι αυτό μπορεί να είναι στο 17, μπορεί να είναι και στο 23. Αυτό είναι το σύμπλην 3%. Η διαφορά, η απόκληση που έχει διαφορά, είναι στο σύμπλην 6. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Ότι εάν σε μια δημοσκόπηση βλέπουμε το ένα κόμμα στο 20%
και το άλλο κόμμα στο 30%. Το σύμπλην 6. Αν θέλουμε να είμαστε, ναι, να είμαστε σοβαροί επιστήμονες, δεν μας λέει, το συμπέρασμα αυτής της δημοσκόπησης δεν είναι ότι έχουμε μια πρόβλεψη 10 μονάδων. Όχι. Το συμπέρασμα το επιστημονικό είναι ότι με αυτή τη δημοσκόπηση, το ένα κόμμα στο 20 και το άλλο στο 30, τη διαφορά που θα περιμένουμε να δούμε θα είναι από 4 έως 16 μονάδες. Τόσο μεγάλη τάση. Ναι, βέβαια. Γιατί το σύμπλην 4, σωστά, θα φέρει στο ένα και τα πρόσωπα. Αυτό λέει η στατιστική. Γι' αυτό λέω ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στο πώς διαβάζονται οι δημοσκοπήσεις και από τον κόσμο, αλλά επιτρέψτε μου να πω και από τους πολιτικούς και πολλές φορές και από τους δημοσιογράφους. Φταίμε εμείς πολλές φορές που δεν έχουμε εξηγήσει το ότι η στατιστική είναι ό,τι καλύτερο έχουμε αυτή τη στιγμή για να μετράμε τα δεδομένα και τα γεγονότα. Αλλά η στατιστική, μην ξεχνάμε ότι είναι μια τελής επιστήμη. Πάμε λοιπόν, γιατί πρέπει να μαζέψουμε τον χρόνο. Έχουμε μία ώρα και ένα τέταρτο παρουσίαση. Πάμε σελίδα 45, όπου έχουμε βάλει, πριν την παρουσιάσουν τα παιδιά από το κοντρόλ, έχουμε βάλει τον νυν βουλευτή, δηλαδή η ερώτηση είναι αν ήταν υποψήφιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ή παρακάτω ποιον θα ψηφίζατε. Βάλαμε τον πρώην υπουργό και βουλευτή τον Νίκο τον Ταγάρα, την πολιτευτή την κυρία Μαριλένα Σούκουλη, τον κύριο Γρηγόρη Καρπούζη και τον Τάσο τον Γιολί. Αυτούς τους βάλαμε εμείς, δεν μας τους έβαλε κανένας. Είναι υποθετικό το σενάριο που διαλέξαμε, εκτός από τον βουλευτή, διότι έχει πει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ότι υποψήφιοι είναι μόνο οι ενεργεία βουλευτές. Στην κάρτα λοιπόν 45 που τη βλέπουμε αμέσως, από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, 57,3% από ψηφοφόρους παίρνει ο νυν βουλευτής, ο Χρήστος ο Δήμας, γιος του Σταύρου του Δήμα. Σαρών. Λοιπόν, ο Νίκος ο Ταγαράς με 36,2 ακολουθεί, 28,1 η Μαριλένα η Σούκουλη και ο Καρπούζης ο Γρηγόρης με 14,6 είναι μόνο για το Δήμο Κορινθίων. Μην παραξηγηθούμε από όλα αυτά τα πράγματα που δείχνουν. Δείχνουμε και 7,5% ο Τάσος Αγγελίας, ο οποίος κατάγεται από το Ξυλόκαστρο και υπάρχει μια αιτιολογία ότι στο Δήμο Κορινθίων σίγουρα δεν έχει αυτά που ενδεχομένως να έχει εκεί, χωρίς να είναι κανένας από τον, εκτός από τον κύριο Δήμα, σίγουρος ότι μπορεί να είναι έτσι το ψηφοδέλτιο. Ο λόγος σε εσάς, κύριε Γεράκη. Εντάξει. Καταρχήν, να κάνουμε τη διευκρίνηση ότι στην ερώτηση αυτή απαντούν μόνο όσοι μας είπαν ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Ναι, όχι ο... ναι, δηλαδή, μετά την πρόθεση ψήφου, ποιο κόμμα θα ψηφίσατε, όσοι έλεγαν ότι θα ψηφίσουν. Όχι, αν σας αρέσει κιόλας ο κάποιος. Όχι, όχι. Στην Νέα Δημοκρατία, λέγαμε, αν σε περίπτωση που ήταν αυτοί οι βουλευτές, επίσης δεν αναφέρει στο 100, επειδή είναι δύο οι. Μπορούσε να βάλουν δηλαδή έως δύο σταυρούς. Ναι. Διότι δύο σταυρούς βάλουν. Το σημαίνουν. Το σημαίνουν. Εδώ. Δεν σημαίνει ότι όλοι έβαλαν δύο σταυρούς και δήλωσαν δύο ονόματα. Διότι αν το έκαναν αυτό θα άθροιζε στο 200. Κάποιοι είπαν ένα, κάποιοι είπαν δύο, γι' αυτό είναι αυτή η κατάσταση. Ενδεικτική, πρόωρη, αλλά αυτή είναι η εικόνα. Ναι, γιατί θα υπάρχουν και πρόσωπο έκτοπο. Προφανώς μπορεί να μείνει και αυτό του φοδέλ. Και κάποιοι μπορεί να μην είναι. Δεν έχω να πω τίποτα. Εντυπωσιακό το αποτέλεσμα του Χρήστου Δήμα, ο οποίος από ό,τι φαίνεται αυτός ο χαμηλός τόνος που περνάει προς τα έξω της απόψης. Και ένα ιστορικό όνομα. Το όνομα ναι, και ναι. Τον Τζάκι δεν αλλάζει τίποτα. Τζάκι και Μαρμάρινο κιόλας. Παίζει το ρόλο τους και αυτά. Μεγάλο, όχι, παίζει. Ο Φίλου Νικορίδη, πάρει πολλά στο Σταύρο το δεν Δήμα. Ξέρω, ναι. Και ο γιος του όμως ο Χρήστος είναι εξαίρετος βουλευτής και εξαίρετος. Εξαιρετικό παιδί και σοβαρό παιδί και χαμηλών τόνων. Εμένα δεν με εντυπωσιάζουν αυτά. Καλά. Δεν ξέρω αν ήταν ο πατέρας του ή αν έχει κάνει πολλά έργα, γιατί και ο αείμνηστος ο Γιάννης ο Ποτάκης έκανε έχει, πάρα βέβαια. Πολλά Σκορινθίους και την επόμενη φορά δεν τον ψήφισαν. Πήγε στα δικαστήρια. Το είπα προηγουμένως. Πήρε δικαστικό στον αγώνα. Πήγε στα δικαστήρια λοιπόν, κατά του Χορέμη. Κατά του Χορέμη. Εγώ δεν μπαίνω στις λεπτομέρειες αυτού του είδους. Λέω ότι δεν είναι πάντα έτσι. Τώρα, σε ό,τι αφορά εδώ τα. Τονίζω και πάλι το είπατε κι εσείς ότι είναι μόνο για το Δήμο, Κορινθίων και όχι για την Κορινθία. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα που πρέπει να το υπολογίσει. Ναι, εδώ υπολογίσει κάτι. Ναι, παραδομή. Ότι ο Χρήστος ο Δήμας σε ένα Δήμο, ακόμα στην Τενέα, μπορεί να πάρει και 80%. Μάλιστα. Βέβαια, και ο Ταγαράς εκεί μπορεί να πάρει και το μεγάλο ποσοστό. Ναι, γιατί είναι και δύο Τενεάτες. Αλλά εγώ θα πω κάτι όμως. Ο Χρήστος ο Δήμας είναι νυν βουλευτής και ο κόσμος ξέρει ότι θα ξαναείνει στο ψηφοδέλτιο. Οι άλλοι, το είπε ο Θήμιος. Μπορεί να είναι και μπορεί να βγουν.
τους βάλαμε και δεν τολμάνε να πούνε ότι θα είμαι υποψήφιος. Σωστό. Γιατί υπάρχει η ρητή απαγόρευση ότι δεν θα λέει κανένας ότι είναι υποψήφιος. Σωστό. Το είπαμε στη μέτρηση. Μας δώσανε ένα αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν αύριο έχουν κινηθεί ως υποψήφιοι δήμαρχοι, αν αυτά τα ποσοστά διαφοροποιηθούν. Γι' αυτό υπερτερεί, κατά τη γνώμη μου, ο Δήμας, ο Χρήστος, έναντι των απαντήσεων από ότι της Μαριλένα Σούκουλη ή του Καρπούζη ή του Νίκου του Ταγαρά. Σωστό. Λοιπόν, να πω το εξής. Τα ποσοστά αυτά και στην πρόθεση ψήφου και στα ονόματα οφείλουν να διαφοροποιούνται. Διότι αν δεν διαφοροποιούνται, τι σημαίνει αυτό? Ότι στους 5 μήνες που θα επακολουθήσουν, αν δούμε τα ίδια ποσοστά των δημοσκοπήσεων και στην κάλπη, σημαίνει ότι κανείς από τις υποψηφίους ή κανένα κόμμα δεν κατόρθωσε να πείσει έστω ένα παραπάνω από ό,τι υπόλοιπη. Ευχαριστώ για τη συμπλήρωση. Γιατί αυτό είπα και εγώ. Δεν είναι να πιστέψει ο τηλεθεατής που μας βλέπει ότι να, είδου το αποτέλεσμα. Ή τους χαρακτηρίζουν, σου κάνει ο φίλος μου Νικολόπουλος, καλπάζει. Όχι, δεν καλπάζει τίποτα. Πού το είπα εγώ το καλπάζει? Λοιπόν, δεν είπα καλπάζει. Κάτσε, κύριε Κάπο. Πού είπα εγώ καλπάζει? Είπες, όχι, να τελειώσουμε την τελευταία κάρτα και μετά. Τις διαφορές σας μετά. Λοιπόν, φωτογραφία της στιγμής είναι. Ακριβώς. Στη φωτογραφία της σημερινής. Αυτό φαίνεται. Πάμε και στην τελευταία κάρτα για να κλείσουμε, γιατί είναι ο δάσκαλος με τα ταούλια μετά. Λοιπόν, γιατί αδιασκεδάσει ο κόσμος. Μερικούς μπορεί να τους στεναχωρήσαμε, κύριε Νικολόπουλε, σας παρακαλώ. Δεν ξέρω. Λοιπόν, το ακούσαμε, κύριε Πιπέρνε, εμείς θα ξεχάσουμε. Λοιπόν, σελίδα 63. Έχουμε κάνει στο Δήμο, όπως ξέρετε, έχουμε μετρήσει και την περιφέρεια, την οποία λόγω χρόνου θα την παρουσιάσουμε την επόμενη εβδομάδα, δεν θα σας ταλαιπωρήσουμε πάλι, κύριε Γεράκη. Λοιπόν, έχουμε δημοτικότητες, θετικές και αρνητικές γνώμες, άνω του 40%, γιατί μας έβγαινε και πολύ μεγάλη κάρτα. Σε αυτούς που μετρήσαμε, λοιπόν, στο Δήμο Κορινθίων, επαναλαμβάνω, σε Βουλή, σε Περιφέρεια και σε Δήμο, όσοι έχουν θετική άποψη άνω του 40% τους έχουμε στην κάρτα που βλέπουμε τώρα ακριβώς στην οθόνη. Και έχουμε πρώτο σε δημοτικότητα είναι ο Γιώργος Οδέδες με 52,9, είναι ο νυν γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και υποψήφιος Περιφερειάρχης. Δεν έχει ανακοινώσει ακόμα, αλλά θα έχουμε την διαβεβαίωσή του ότι θα ανακοινώσει αμέσως μετά τις γιορτές. Ο Νίκος Οταγαράς, ο πρώην βουλευτής και πρώην υπουργός, με 50,5, μετά ο Δήμαρχος Κορινθίων με 50,4, ο Χρήστος ο Δήμας με 48,4, ο Βασίλης Ζανλόπουλος με 45,2 και τελευταίος ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο Πέτρος Δατούλης με 45% θετικά, 40,2 αρνητικά. Αν έχουμε κάποιο σχόλιο, κύριε Γεράκη, κλείνοντας την δημοσκόπηση. Τα σχόλια δικά σας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι η δημοφιλέστερη. Μάλιστα. Στο Δήμο Κορινθίων. Ναι, μεταξύ λοιπόν, πολλών άλλων. Κύριε Νικολόπουλε, συλλογισμένο σε βλέπω. Όχι. Εγώ θα τολμούσα, κύριε Κάπο, επειδή δεν είμαι στην οφειλή, τα κοίταγα. Δεν με εντυπωσιάζει του Γιώργου του Δέδε. Λογικό είναι, έχει το σεβασμό, την εκτίμηση και την αγάπη του κόσμου των Κορινθίων. Ένα ποσοστό λογικό. Εξακολουθώ όμως, εδώ εντυπωσιάζομαι από την πτώση του κυρίου Δήμα. Ναι, ο κύριος Δήμας όμως... Από 67 στο 48. Ναι, γιατί πολύ... Όχι, μην το βλέπεις έτσι. Θεωρώ, κύριε Γεράκη, ότι... 67 που ήταν, πού ήταν. Προηγούμενος δεν είχαμε 67. Όχι, είναι ήταν 57 είναι οι ψηφοφόροι στη Νέα Δημοκρατία. Εδώ είναι το σύνολο. Εδώ τον κρίνουν και οι ΣΥΡΙΖΕΙ και οι κομμουνιστές και όλοι. Σωστό. Λογικό. Λογικό. Άρα... Η Δημοκρατία προφανώς έχει πολύ μεγαλύτερη δημοτικότητα. Εντάξει, ναι, και μου το διευκρινίσατε, αλλά ναι, εγώ το ξεπέρασα. Θα έχω τον Νίκο Βλαώνα τώρα να με κολλήσει. Άλλη παρατήρηση, Νίκο. Όχι, δεν έχω άλλη παρατήρηση. Ότι ο Πέτρος Στατούλης είναι τελευταίος. Εγώ θα. Αυτό είναι το δύσκολο. Συγγνώμη. Ναι. Το ότι είναι στο 45% ο Πέτρος Στατούλης δεν είναι κακό ποσοστό βέβαια. Για έναν περιφερειάρχη 2 τετραετίες και μάλιστα σε έναν νομό που έχει το Γιώργο το Δέδε μπροστά του. Δεν είναι κακό, γιατί αν το πάρουν συγκριτικά ότι ο Δέδες θα κατέβει, ο Τατούλης κατεβαίνει. Θα τα δούμε και τι βιάζει, θα δούμε στην επόμενη εκπομπή, σου φωνάξω. Θα δούμε και τα νούμερα. Εδώ θα είμαστε, εδώ θα είμαι, δεν είμαι μακριά. Εδώ είναι τα νούμερα. Λοιπόν, εγώ απλά λέω ότι είναι ένα ποσοστό πολύ σημαντικό για έναν 8 χρόνια περιφερειάρχη και σε έναν νομό που ο Γιώργος ο Δέδες είναι πανίσχυρος. Εγώ θα δανειστώ τα ρήματα που χρησιμοποίησε προηγουμένως ο Νίκος ο Νικολόπουλος. Θα πω σαρώνει ο Τατούλης στην Κορινθία και εξηγούμε αμέσως γιατί.
Όχι. Ναι, από θέλω να αναγκάσω και τον κύριο Γεράκη να μου πει αν σκέπτομαι σωστά. Γιατί μπορεί να μην σκέπτομαι. Γίνεται μία σύγκριση στην Κόρινθο με τέσσερις Κορίνθιους. Ο Τατούλης είναι αρκάς. Δηλαδή, αν η ίδια κάρτα την κάναμε στην Αρκαδία, θα είχε ο Τατούλης 80% και οι άλλοι από 3-4%. Την κάναμε, δηλαδή, την κάναμε. Στο Δήμο Τρίπολης, δε. Την κάναμε, στο Δήμο Τρίπολης. Και είχες βάλει δε τα γαρά πνευματικό κι αυτό. Τα γαρά τι έχεις κάνει εκεί. Τα γαρά στην Τρίπολη. Δεν είναι η Τρίπολη της όχι, τα γαρά. Βάλεις το Βράση, βάζεις τη Νέβη. Όχι, δεν μιλάω για θετικές. Άστα, Νίκο, τα μπλέκεις. Σ' ακούω. Ο κύριος Γεράκης κατάλαβε τι θέλω να πω. Έχετε βάλει τέσσερις Κορίνθιους με έναν αρκά. Και βεβαίως το 45% μέσα στην Κορινθία στην Κόρινθο. Στην Κόρινθο. Ναι, και το 40% αρνητικό το είδες. Ναι, εντάξει, και οι άλλοι τι έχουν. Όχι, δεν είναι έτσι. Τι. Ο κύριος Δέντας έχει 21 αρνητικά. Ναι, και, δηλαδή, και μέσα στην Κόρινθο 26 που δεν τον ξέρουν. 45% που δεν τον θέλουν, που δεν τον. Δεν έχουν άποψη. Δεν έχουν άποψη. Είναι δυνατόν. Δεν έχουν περίπου. Άποψη. Εγώ ήθελα να σας στενοχωρήσω λίγο και είπα αυτό. Γιατί εγώ μεσήνιος είμαι. Δεκτή παρατήρηση. Η λογική των ονομάτων αυτών είναι ότι ζητήσαμε τη γνώμη που έχουν για τους ανθρώπους που τους εκπροσωπούν. Και δεν σημαίνει ότι τους ψηφίζουν. Ή θέλουν να τους εκπροσωπήσουν. Τα πολιτικά πρόσωπα δηλαδή, είτε στη Βουλή, είτε στην Περιφέρεια, είτε στο Δήμο, είτε ήταν. Εδώ λοιπόν, επειδή ήταν πολλά τα ονόματα των εκπροσώπων της. Με κάποιον τρόπο, ναι, εκπρός, γιατί ένας είναι περιφερειάρχης. Επιλέξαμε αυτούς που ήταν 40%. Υπήρχαν. Ναι, ναι, όχι. Υπήρχε το 20%. Προφανώς. Το αντιλαμβάνουμε και μάλιστα γίνεται μία σύγκριση. Καλά κάνετε. Που είναι κάποιος που είναι νυν βουλευτής, κάποιος που ήταν βουλευτής, κάποιος που είναι δήμαρχος και κάποιος που είναι περιφερειάρχης και κάποιος που είχε χάσει τη δημαρχία. Δεν είναι δηλαδή σε διαφορετικό, αλλά όμως δεν πάβει να είναι δημοτικότητα. Τους βουλευτές τους είχαμε όλους. Ναι. Απλώς δεν ξεπεράσαν το 40% για άλλη. Εντάξει. Και κάποιοι που τους είχαμε στο Δήμο τους είχαμε όλους. Δεν ξέρω αν είχαμε στην περιφέρεια τους είχαμε. Σωστές παρατηρήσεις, κύριε Γεράκη, αλλά... Επειδή έχουμε περάσει και 20 λεπτά το χρόνο που πρέπει να έχουμε κλείσει, εγώ θέλω κλείνοντας να ευχαριστήσω τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ΜΑΡΚ, τον Θωμά τον Γεράκη, που έχει άλλη μια θεσμική θέση για όσους βιάζονται πολλές φορές να κάνουν συμπεράσματα γιατί δεν τους βολεύουν τα αποτελέσματα. Είναι και πρόεδρος στην Επιτροπή Ελέγχου των Δημοσκοπήσεων Ελλάδος. Είναι ένας φορέας που είναι ελεκτικό όργανο για το να μην βρίσκονται κάποιοι καλικάτζαροι και να παρουσιάζουν ό,τι θέλουν. Να ευχαριστήσω τον Νίκο τον Νικολόπουλο που ευχαριστώ. Ήταν μαζί μας από την και πρώτη Ιούση. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ. Το Θωμάτο, τον Νίκο τον Φλαούνα, σε μπερδεύω Νίκο στο τέλος, λοιπόν, που ήταν για μία ακόμα Παρασκευή μαζί μας. Την ερχόμενη Τρίτη θα έχουμε και Χριστούγεννα απαγορεύεται. Λοιπόν, την ερχόμενη Πέμπτη λοιπόν θα έχουμε τις κάρτες με την άνεσή μας της περιφέρειας για το Δήμο Κορινθίων και πάλι για να μην μπερδεύονται κάποιοι. Δεν είναι της Περιφερειακής Ενότητας, είναι για το Δήμο Κορινθίων. Κάτι άλλο που θα πρέπει να τονίσω, η είδηση της βραδιάς βέβαια, πέρα από τη δημοσκόπηση και όλα αυτά που παρουσιάσαμε και που είναι σίγουρο όπως ακόμα έχει δημιουργήσει αρκετά θέματα στην Τρίπολη, ακόμα στο Άργος, η προηγούμενη εβδομάδα που βγάλαμε την εταιρεία Άλκο με την μέτρηση του Καμπόσου, και σήμερα το Δήμο Κορινθίων εδώ με την εταιρεία την ΜΑΡΚ θα κάνουμε ένα time out και θα επανέλθουμε κάπως στις 20 Γενάρη νομίζω με το Δήμο Ναυπλίου. Όμως η εφημερίδα μας θα είναι στα περίπτερα όλο το τετραήμερο, θα έχει αρκετό υλικό από τη δημοσκόπηση. Το σήμερα λοιπόν το βλέπουμε και ήδη που φωνάζουν από πάνω να το παρουσιάσουμε. Θα είναι και στην Κόρινθο και στο Άργος και στην Τρίπολη. Αυτό είναι. Έχουν διαλέξει φωτογραφίες από την εφημερίδα σήμερα. Μπορείτε να τη βρείτε από αύριο στα περίπτερα μέχρι και την επόμενη μέρα της Παναγίας. Να ευχηθώ σε όλους εδώ παρόντες και τηλεθεατές χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, να έχουμε αγάπη, να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα και να έχουμε και τύχη.
Γιατί κύριε Νικολόπουλε, στο Τιτανικό είχαν υγεία, είχαν τα πάντα, αλλά δεν είχαν τύχη. Πέτυχαν να πάνε στο. Γιατί βάλατε μέρα στο Τιτανικό, κύριε Κάπου, δεν κατάλαβα. Για να τονίσω το θέμα τη τύχη. Δεν ξέρω, κύριε Γεράκη. Σου δίνει βάρκα κατευθείαν, έτσι. Εγώ όχι, απλά φοβάται ο Θήμιος. Καλό βράδυ. Μετά τις 20 Γενάρη μπορεί να έχει βουλευτέ γεμάτο εδώ και να μην προλάβουν να πούμε τίποτα. Θα φτιάξουμε κι άλλο πλάτο, έχουμε κι άλλο δίπλα. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Χρόνια ευχαριστώ πολλά. Όλους καλές απόψε γιορτές. Εδώ. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Ραντεβού την Πέμπτη εδώ. Καλό βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Μακριά από εμάς οι κακοί άνθρωποι. Δεν το ξεχνάω ποτέ. Καλό βράδυ.